Σε ζωντανή σύνδεση και πάλι με τον Τάσο Μάρκου, το οποίο φιλοξενεί τον ντέρπι των Ουραγών. Αγία Ανάπα Οθέλος, η τελευταία ομάδα στη βαθμολογία, με την δέκατη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπαμε και νωρίτερα, και για τις δύο ομάδες. Σιγά σιγά έρχεται λιγοστός μεν κόσμος, σημαντικός ωστόσο για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, έστω να έχουν κάποια υποστήριξη. Αυτοί που βλέπετε είναι οι φιλοξενούμενοι απέναντι στην Ανατολική Εξέδρα, είναι περισσότεροι από τους γηπεδούχους, για τους οποίους έχει να μας μεταφέρει κάτι ο Ανδρέας Βεντούρης, κάτι σε σχέση με τα εισιτήρια, Ανδρέα. Λοιπόν, να πούμε ότι η είσοδος για το σημερινό παιχνίδι για τους οπαδούς των γηπεδούχων είναι επιχορηγημένη από το Δημαρχείο, άρα ουσιαστικά μιλάμε για δωρεάν είσοδο. Μάλιστα. Ωστόσο, μετρώντας τους φιλάθλους που είναι εδώ στο Τάσος Μάρκου, στην εξέδρα των γηπεδούχων, μετρήσαμε 32 άτομα. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό από μόνο το λέει όλα. Είναι και οι κυριές συνθήκες. Έχουμε και λίγη ώρα ακόμα. Σας ελπίζουμε ότι θα έρθουν κι άλλοι. Εντάξει, δεν φημίζεται για το γεγονός ότι έχει πολύ κόσμο η Αγία Νάπα. Και τα κοντινά πλάνα από τις ωραίες παρουσίες δεν λείπουν πάντα στις παραγωγές της CitaVision. Πάμε να θυμηθούμε εντεκάδες, αποστολές και σχήματα αναμένοντας την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Για τυχόν τηλεθεατές που τώρα έχουν συνδεθεί μαζί μας, αρχίζοντας από τον Οθέλο, Ρόιν Γκριν, Ευθυμίου, Βασιλείου, Χατζιανακού, Βέρα, Λοΐζου, Ούλησε, Πουτζουρί, Στιάκο και Παναγιώτου, κ. Κώστας Σακάς, ο οποίος θα έχει δίπλα του στον πάγκο τους Τσακουρί, Κυριάκου, Μαλάντζε, Σάση, Τουλούπι, Παπαπερικλέου, Σαγαπίου, Γκρικαλασβίλη, Κυριάκου, Γκαρσία και Σπρόκελ. Ο κύριος Σάβας Θεοδόρου θα βρίσκεται, καθώς είναι τιμωρημένος ακόμα ο κύριος Κοσμάς. Εχτεί την τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του. Κίτος, Φίλγκεϊτ, Χάπερ, Μάρτσεφ, Μαρκόσκι, Παναγιώτο, Φαντονίου, Θεοδόρου, Μπάμπα, Μέρτακας και Τζούρζουριτς. Στον πάγκο της Αγίας Νάπας θα βρίσκονται η Αθανασίου Παπαλής, Φούσκο, Τζορτζής, Μέσος, Άντολεκ, Γεωργίου, Σλόες, Γιαθάς, Λιωτατής και Κουδέλης. Να δούμε και τα σχήματα. Αρχίζοντας από τον φιλοξενούμενο Οθέλο. Στο κέντρο της άμυνας Συγκρίν και Βασιλείου μπροστά από τον Ρόιν. Ευθυμίου και Παναγιώτου στις πλευρές. Πουτσουρίς, Ούλησε και Λοΐζου στον χώρο του κέντρου, με τον Λοΐζου να έχει σαφώς πιο επιθετικό ρόλο. Τιάκο και Χατζιανακού στις πλευρές της επίθεσης και στην κορυφή ο Βέρα. Κίττος κάτω από τα δοκάρια της Αγίας Νάπας με Μαρκόσκι και Αντωνίου μπροστά του, Φίλγκεϊτ και Μέρτακα στις πλευρές της άμυνας. Μπάμπα, Παναγιώτοφ και Τζούρζουριτς στο κέντρο του γηπέδου με τον Θεοδόρου και τον Μάρτσεφ στην δεξιά και στην αριστερή πλευρά αντίστοιχα. Στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται ότι θα βρίσκεται ο Χάπερ. Ο Θέλος, ο οποίος προέρχεται από την ήττα και τον αποκλεισμό στο κύπελο από την ΑΕΚ, βλέπουμε και τα πρώτα πλάνα από τον χώρο των αποιτηρίων με τον αρχηγό Μαρκόσκι της Αγίας Νάπας και τον τερματοφύλακα Κίττο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Θέλος προέρχεται από την ήττα από την ΑΕΚ. Έχασε και 0-2 από τον Ερμή στην προηγούμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τελευταία φορά που είχε βαθμολογικό κέρδος ήταν όταν απέσπασε ισοπαλία από την ΑΕΚ. 2-2 με τα γκολ των Βέρα και Κμαλάντζε στο Γασιζή. Είχε προηγηθεί βεβαίως η ήττα από την Ανόρθωση με 0-2 και η ισοπαλία με το Αποέλ στο Γασιπί. Αυτά ήταν τα τελευταία παιχνίδια του Οθέλου στο πρωτάθλημα. Η Αγία Νάπα προέρχεται από την ήττα με 3-0 από την ΑΕΛ. Έχασε επίσης εδώ από την Ομόνια 1-3, τον γκολ είχε σημειώσει ο Θεοδόρου. 2-1 επίσης ιτήθηκε από τον Ερμή. 2-0 και από την ΑΕΚ. 1-5 από την Ανόρθωση. Αυτοί είναι οι τελευταίοι αγώνες της Αγίας Νάπας πριν από το σημερινό κρίσιμο παιχνίδι. Στον αγώνα του πρώτου γύρου υπενθυμίζω ότι ο Θέλος κέρδισε με 2-1 με τα δύο γκολ του Τιάκο. Είχε σκοράρει ο Κολοκούδιας για λογαριασμό των φιλοξενουμένων της Αγίας Νάπας. Βλέπουμε και τον διαιτητή, τον Ιωάννη Αναστασίου. Έχει βοηθούς τους Μάριο Δημητριάδη και Μιχάλη Τσεντή. Τέταρτος διαιτητής ο κύριος Θωμάς Μούσκος. Σε μια αγωνιστική που φαίνεται ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Ας ελπίσουμε ότι και σήμερα θα πάει καλά το διαιτητικό τρίο, να μην έχουμε προβλήματα. Να σας πω επίσης ότι στην τελευταία αγωνιστική η Αγία Νάπα θα παίξει με τη Σαλαμίνα στο Αμόχωστος, ενώ ο Θέλος θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ.
να δώσω και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, υπενθυμίζοντας σας φίλοι τηλεθεατές ότι όλα τα παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο στις 4 η ώρα. Ομόνια ΑΠΟΕΛ, Απόλλων Ανόρθωση, Οθέλος Αθιένου ΑΕΛ, Σίτα Vision, Εθνικός Ερμής, Σίτα Vision, Δόξα Κατοκοπιά ΑΕΚ επίσης ζωντανά από την Σίτα Vision και Νέα Σαλαμίνα Αγία Νάπα και αυτό το παιχνίδι ζωντανά από τα κανάλια μας. Υπενθυμίζω ότι χθες το ΑΠΟΕΛ κέρδισε τον Απόλλωνα στον ντέρμπι κορυφής με έναν γκολ στο τελευταίο λεπτό με 1-0. Η Ομόνια πέτυχε πολύ σημαντική νίκη πριν από το μεγάλο ντέρμπι των Αιωνίων σε βάρος της ΑΕΛ με 1-0. Ο Ερμής επίσης εξασφάλισε την είσοδό του στην πρώτη εξάδα κερδίζοντας τη Σαλαμίνα με 3-1. Σήμερα πέρα από το δικό μας το παιχνίδι την ίδια ώρα Ανόρθωση Δόξα και ΑΕΚ Εθνικός ζωντανά από τη Σίτα Vision και τα δύο παιχνίδια. Η είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Στην βαθμολογία το ΑΠΟΕΛ στην κορυφή μαζί με τον Απόλλωνα έχοντας από 45 βαθμούς. Στην τρίτη θέση η Ομόνια με 38, η Ανόρθωση με αγώνα λιγότερο με 35, ο Ερμής με 34 και η ΑΕΚ με 33 με αγώνα λιγότερο η ΑΕΚ. Οι έξι αυτές ομάδες απαρτίζουν το πρώτο γκρουπ του πρωταθλήματος στη δεύτερη φάση. Στην 7η θέση η ΑΕΛ με 29, ο Εθνικός με 21 και αγώνα λιγότερο, η Νέα Σαλαμίνα με 18, ο Οθέλος με 15 και αγώνα λιγότερο, η Δόξα με 14 και αγώνα λιγότερο και η Αγία Νάπα με 12 και αγώνα λιγότερο. Αυτά είναι τα βαθμολογικά δεδομένα λίγο πριν πέσει η αυλαία αυτής της πολύ σημαντικής αγωνιστικής της προτελευταίας της πρώτης φάσης. Σας υπενθυμίζω επίσης φίλοι τηλεθεατές τις ζωντανές μεταδόσεις της Sita Vision. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε Champions League και Europa League. Πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Στο Champions League το δεύτερο σκέλος της πρώτης φάσης των 16 και στο Europa League η επαναληπτική της φάσης των 32. Απόψε επίσης πάρα πολλές τηλεοπτικές επιλογές. Southampton Liverpool ζωντανά από το Plus Sports 2 στις 6 και 4. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι των Αιωνίων, ενώ είδατε και το καλωσόρισμα του κυρίου Σακά. Με τον κύριο Μούσκο τα είπε, τον τέταρτο διετή, ο οποίος πήγε και στον κύριο Θεοδόρου. Έλεγα λοιπόν ότι το μεγάλο ντέρμπι θα προβληθεί ζωντανά από το Nova Sports 1 στη θέση 211 στις 7:30. Στις 10 παρατέταρτο Φιωρεντίνα Τωρίνο ζωντανά από το Sita Vision Sports 1. Saint-Étienne Marseille γαλλικό πρωτάθλημα στις 10, Nova Sports 2 στη θέση 212. Αυτές είναι οι τηλεοπτικές επιλογές που έχετε, οι καλύτερες μάλλον τηλεοπτικές, διότι έχετε και άλλες στη διάρκεια της βραδιάς από την Sita Vision. Έχει αρχίσει το μάτς με τον Οθέλο και τον τερματοφύλακα του, τον Ρόιν, υπό την πίεση του Χάπερ που πήρε θέση στην κορυφή της επίθεσης. Χάπερ. Πρώτο φάουλ στον αγώνα. Ναι, Αντρέα. Που λέγαμε και προηγουμένως πριν από την έξω παιχνιδιού, δηλαδή τον Ζαχαρία Θεοδόρου να είναι στο δεξιά άκρο της επίθεσης και τον Μάρτσο στο αριστερό. Μάλιστα. Νομίζω ότι παρατηρώντας και τον Οθέλο, έτσι όπως τα δείξαμε είναι, σε σχέση τουλάχιστον με τις θέσεις που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Θεοδόρου είναι έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Έχουν ανέβει και οι ψηλοί από την άμυνα και εκτελείται. Κερδίζουν το θέλουν με τον Λοΐζου και τον Τιάγκο, τον Χατζηγιανακού. Μέρτακας θα κερδίσει τον πλάγιο νάουτ. Όχι, ναι, είναι υπέρ της Αγίας Νάπας.
ετοιμάζεται ο ίδιος να το εκτελέσει. Προς το μέρος του Τζούρζουριτς. Έκανε λάθος. Μπάλα φτάνει στον Παναγιώτου, τον δεξιό πίσω φύλακα του Οθέλου. Χατζηγιανακού από τα δικά του πόδια καταλήγει έξω. Έπιασε ανάμεσα δουλειά οι προπονητές. Βλέπετε, ενεργητικότατη από το πρώτο λεπτό. Χάπερ μαζί με τον Γκριν. Χάπερ εκτελεί. Μάρτσεφ με αντίπαλο τον Παναγιώτου. Κάνει εξαιρετική άμυνα και κερδίζει την μπάλα. Χατζηγιανακού. Μάρτσεφ. Φίλκετ. Χάμπερ. Τσουρίς παραχωρεί το πλέον. Εκτελέστηκε Παναγιώτου. Τσουρίς. Βέρα. Για να βρει τον Ούλησε. Κέρδισε ο Φίλγκετ. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Έφτασε έξω από την περιοχή. Προσπάθησε να γυρίσει. Θα κερδίσουν οι του Οθέλου. Και με τον Γκριν να βγάζει έξω και να παραχωρεί το play on out. Χατζηγιανακού. Φιλκέιτ. Παναγιώτοφ. Τζουρζουριτς. Πρόλαβαν οι του Οθέλου και με τον Ευθυμίου προσπαθούν να οργανωθούν για την πρώτη επιθετική τους προσπάθεια στον αγώνα. Ο Τζουρζουριτς και το πλάγιο να ότι υπέρ της Αγίας Νάπας. Η μοναδική έτσι διαφοροποίηση, Ανδρέα, που βλέπω, βλέπω τον Μπάμπα, τον αμυντικό χαφ της Αγίας Νάπας, να παίζει λίγο πιο πίσω από τους δύο χαφ, τον Τζούρσουριτς και τον Παναγιώτοφ. Λίγο πιο μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Μάλιστα, σε ένα ή 4-3-3 θα το πούμε, ή 4-1-4-1. Ναι, ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ μεσαία γραμμής και έτσι αμυντικής. Φίλγκετ. Υπάρχει παίκτη στο έδαφος, δεν τον έχει αντιληφθεί ο Ρόιν. Ας ελπίσουμε να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Ο Παναγιώτοφ είναι ο παίκτης που είναι στο έδαφος. Έχει σηκωθεί. Ευτυχώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προς ανακούφιση όλων όσων βρισκόμαστε εδώ. Όλα καλά. Και συνεχίζουμε το παιχνίδι. Τα λέει εκεί με τον Μάρτσεφ, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Γιάννης Αναστασίου. Ο Μέρτακας επιστρέφει την μπάλα στον Οθέλ. Βασιλείου. Κέρδισε ο Πάπα. Παναγιώτοφ επανήλθε. Χάπερ. Παλιά απέναντι τρέχει ο Φίλγκετ να υποφεληθεί. Αφία στο λάθος.
και το πλάι γονάω υπέρ των φιλοξενουμένων. Τίποτε το ιδιαίτερο σε 7 λεπτά παιχνιδιού. Τζούρτζουριτς με την Αγία Νάπα έτσι να έχει κατοχή στην μπάλα, να μην έχει γίνει μέχρι στιγμής επικίνδυνη. Και τον Οθέλο να προσπαθεί τώρα να βγει στην επίθεση. Τιάκο. Βέρα. Τον σταμάτησε ο Πάπα, κέρδισε ο Τζούρτζουριτς. Μαρκόσκι, Τζούρτζουριτς. Ανέβηκε με την μπάλα στα πόδια και παίζει απέναντι, βρίσκοντας τον Θεοδόρου, έχει στήριγμα τον Μέρτακα. Εκεί θα πάει μπάλα, τέσσερις παίκτες της Αγίας Νάπας περιμένουν στην περιοχή, έγινε η σέντρα. Δεν θα φτάσει μπάλα στον Μάρτσεφ. Θα την κερδίσει ο Χατζηγιαννακού. Ο Βέρα με τον Φιλγκέιτ, έχουμε φάουλ υπέρ του Οθέλου. Μου φαίνεται, Ανδρέα, περισσότερο ικανοποιημένος ο κύριος Θεοδόρου έτσι από τα πρώτα 8 λεπτά και από τις αντιδράσεις των δύο προπονητών στους πάγκους. Πολύ περισσότερο ικανοποιημένος ο Σάββας Θεοδόρου. Έχει μοιράσει πολλές φορές μπράβο στους παίχτες του. Τους χειροκροτεί συνέχεια στις προσπάθειές τους, προφανώς θέλοντας να τους εψυχώσει. Σε αντίθεση με τον Κώστα Σακά, ο οποίος έχει παράπονα από τους ποδοσφαιριστές του και τον τρόπο που δεν μάρκαραν, θα πρέπει να πω ορθότερα, σε συγκεκριμένες φάσεις. Ούλησε, κερδίζει το φάουλ. Από την παρέμβαση του Βασίλ Παναγιώτου. Εδώ ξανά, με τα χέρια γίνεται το φάουλ. Γκριν. Εκτέλεσε ο Παναγιώτου το πλάγιον out. Βέρα. Βγήκε η μπάλα. Όπως λέει ο βοηθός, ο κύριος Δημητριάδης. Αυτή είναι η μπάλα που έπαιζαν προηγουμένως. Διάκο παίρνει το φάουλ από τον Πάπα. Λένε και κάποια γαλλικά εκεί μεταξύ τους. Τους βλέπω εδώ και 2-3 λεπτάκια έτσι που έχουν ένα θέματάκι δυο τους. Φάουλ γίνεται, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από τον Μπάμπα. Πάει να στήσει λίγο τον λόγο στη συνέχεια ο Τιάκο. Συμπαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Εκτέλεσε ο Παναγιώτου. Πουτσουρίς. Τιάκο. Λοΐζου. Έχασε από τον Αντωνίου Θεοδόρου. Με προϋποθέσεις η Αγία Νάπα στην αντεπίθεση. Καθυστέρησε λίγο ο Θεοδόρου και έτσι χάθηκε το στοιχείο του εφηδιασμού. Ο Τζούρτζουριτς περνά απέναντι. Ο Μάρτσεφ πήγε να κάνει κάτι πολύ φιλόδοξο. Καθώς η μπάλα ερχόταν από πολύ μακριά και όχι στην αχτίνα του, έτσι να κάνει μια φυσιολογική κίνηση για να την κατευθύνει προς την εστία. Καθώς βρισκόμαστε στο 11ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση από τη Cita Vision, προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Στο 0-0 Αγία Νάπα και ο Θέλος. Ο Φιλ Γκέιτς στο έδαφος τώρα. Σηκώθηκε αμέσως. Το fair play δεν λείπει από την κρίσιμη κατά τα άλλα αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων που μας ήρθαν από τη δεύτερη κατηγορία πέρσι και με την παρουσία τους εξέπληξαν πολλούς, γιατί θεωρούνταν ως τα πρώτα φαβορί για να πέσουν από τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και όχι να φτάσουμε στην πρώτη φάση
και να το παλεύουν να είναι εκεί, ειδικά ο Θέλος με πολύ καλύτερη προοπτική, με τους τρεις βαθμούς παραπάνω που έχει τουλάχιστον αυτή την ώρα από την Αγία Νάπα. Αλλά πέρα από την βαθμολογική συγκομιδή, ενώ ο Πάπα είναι στο έδαφος από την προηγούμενη φάση, την οποία θα ξαναδούμε. Παίζει δυνατά ο Βέρα, δεν βγάζει κάρτα ο κύριος Αναστασίου, αν και θα μπορούσε να το πράξει. Τον πατάει και κάπως επικίνδυνα, θα έλεγα. Το σχόλιο που έκανα για τις δύο ομάδες είναι ότι δεν είναι μόνο η βαθμολογική συγκομιδή, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη. Είναι γενικότερα η αγωνιστική παρουσία, πρώτα του Οθέλου και μετά της Αγίας Νάπας, που έχουν προκαλέσει έτσι θετικά σχόλια από τον κόσμο του ποδοσφαίρου για την συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Δύο ομάδες με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό. Ναι, Ανδρέα. Προσθέσω πάνω σε αυτό που λες, ότι ο Θέλος είναι μια ομάδα που έχει χάσει 5 παιχνίδια στις καθυστερήσεις. Βεβαίως. Γι' αυτό έλεγα ότι και τον Οθέλο είχα περισσότερο στο μυαλό μου. Η βαθμολογική συγκομιδή θα μπορούσε να ήταν σαφώς μεγαλύτερη. Μαρκόσκι. Βγαίνει ο Ρόιν από την εστία του και χωρίς κανένα πρόβλημα γίνεται κάτοχος της μπάλας. Δίνοντας αμέσως τον αρχηγό Βασιλείου. Κάνει αβίαστο λάθος, κέρδισε ο Θεοδόρου. Προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα όμως ο Πουτσουρίς. Την πήρε, την έδωσε στον Ευθυμίου, αλλάζουν εκεί. Τιάκο. Ακούμε συνεχώς τον κύριο Θεοδόρου να φωνάζει «Press the ball» στους παίκτες της Αγίας Νάπας. Και είναι προφανής, αν θες Ανδρέα, η διάθεση ακόμα και στην πράξη ακόμα των παιχτών της Αγίας Νάπας, οι οποίοι πιέζουν συνεχώς σε όλα τα μήκη και τα πλάγια του γηπέδου. Είναι δύο πράγματα που τους λέει. Βγαίνουν με προϋποθέσεις όμως οι του Οθέλου, με τον Λοΐζου να προλαβαίνει την μπάλα και τον Κίτο να βγαίνει και να τη μαζεύει πριν ο Τιάκο γίνει απειλητικός. Έλα, Ανδρέα. Είναι δύο οι οδηγίες από τον Σάββα Θεοδωρού. Πρώτον, να πιέζουν και δεύτερον, όταν οι ποδοσφαιριστές κάνουν την μπάλα, τη βάζουν αμέσως μπροστά. Δηλαδή, να μην κοιτάζουν τον παίχτη πίσω για να δώσουν την πρώτη πάσα, αλλά τον παίχτη που είναι αμέσως μπροστά. Ναι. Εδώ γίνεται χέρι από τον Χατζηγιανναγκού. Και επειδή υπήρξαν έτσι κάποιες διαμαρτυρίες για κάρτα, να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το κάθε χέρι δεν μπορεί, δεν είναι κάρτα το κάθε χέρι. Έστω και αν χρειάζεται πρόθεση από πλευράς των διαιτητών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ο κύριος Αναστασίου σωστά δεν έχει δείξει την κάρτα. Στο 16ο λεπτό μπαίνουμε τώρα και μέσα από μια στημένη φάση θα προσπαθήσει να απειλήσει η γηπεδούχος ομάδα με τον Ζαχαρία Θεοδόρου να εκτελεί προς την εστία. Κέρδισε την κεφαλιά ο Βασιλείου. Τώρα βγάζουν την μπάλα εκτός οι παίκτες του Οθέλου και την απομακρύνει ο Χατζηγιανναγκού. Μια κεφαλιά από τον Χάπερ. Ο Φίλγκετ έβαλε το πόδι. Ο Ρόιν γίνεται κάτοχος της μπάλας. Μια-δύο φάσεις, μια-δύο προϋποθέσεις για φάσεις είχαμε μέχρι στιγμής. Τίποτα το αξιόλογο, τίποτε το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι ενδεχομένως να επηρεάζει έτσι και η κρισιμότητα του αγώνα τους ποδοσφαιριστές. Βγάζουν περισσότερο πάθος στην άμυνα, στην αμυντική τους συμπεριφορά, όχι τόσο καθαρό μυαλό στις επιθετικές τους επιλογές. Για να δούμε τώρα τον Τιάκο. Ο οποίος περνά σέντρα μέσα στην περιοχή. Έρχεται ο Χατζηγιανναγκού να κερδίσει. Πιεζόμενος από τον Φίλγκετ, γυρίζει πίσω στον Ούλησε. Ο Βέρα δίνει μάχη εκεί με τον Μαρκόσκι. Σαν κοκόρια και συνεχίζουν ακόμα, δεν τους βλέπει ο διαιτητής, τώρα γυρίζει πάνω τους. Θα τους δείξει κάρτα και τους δύο για να δούμε. Και στους δύο.
όπως σας το είπα, σαν τα κογόρια. Λοιπόν, έχουν ηρεμήσει εδώ τα πνεύματα. Στο Αντώνης Παπαδόπουλος η Δόξα έχασε πέναλτι στον αγώνα με την Ανόρθωση στο 15ο λεπτό. Είναι στο 0-0 το παιχνίδι. Ο Βέρα χάνει τον επόμενο αγώνα, συμπληρώνει 8 κάρτες και δεν θα συμμετέχει στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΛ στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Για να ενώ βγαίνει με προϋποθέσεις εδώ η Αγία Νάπα, με τον Μέρτακα να γυρίζει την σέντρα και τον Ευθυμίου να παραχωρεί το κόρνερ και τον κύριο Θεοδόρου να χειροκροτεί την προσπάθεια των παιχτών του. Χατζηγιαννακού και Τιάκο είναι επίσης στο όριο από πλευράς του Οθέλου. Μπάμπα, Φίλγκεϊτ, Μάρτσεφ και Θεοδόρου από πλευράς των γηπεδούχων. Έχει ανοίξει το σκόρ, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Εθνικού. Εδώ ο Ρόιν προλαβαίνει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Τιάκο. Πούλησε. Ξανά ο Τιάκο. Το πλάγιο υπέρ της Αγίας Νάπας. Εκτέλεσε ο Παναγιώτου, ο Χάπερ, ο Τζούρσουριτς, ο Θεοδόρου. Πρόλαβε αλλά πήγε σε αντίπαλο η μπάλα. Ο Παναγιώτου κέρδισε ο Χατζηγιαννακού. Ο Πάπα. Πούλησε. Τιάκο. Ψύχρεμα θα βρει τον Ευθυμίου. Έχει αρκετό χώρο μπροστά του, αριστερός ο πισωφύλακας του Οθέλου. Φτάνει έξω από την περιοχή, κάνει και το σουτ άστοχο. Είναι η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια του Οθέλου. Βλέπετε τον Ευθυμίου. Γκριν. Ο Χάπερ κέρδισε την μπάλα από τον Πουτζουρί και από τον Βασιλείου. Έρχεται να διορθώσει ωστόσο για τον Οθέλο ο Ευθυμίου και να παραχωρήσει το πλάγιον out. Η Ανόρθωση στο μεταξύ έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται της Δόξας. Με πέναλτι έχει σημειωθεί τον γκολ. Και ο Τζούσουρης τώρα θα δώσει στον Μερτακά. Έχει σκοράρει ο Ίσμα Κονζάλβες εκεί, στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Παναγιώτοφ. Μαρκόσκι. Κίτος. Χάπερ. Τζούρσουριτς. Ο Παναγιώτου παραχωρεί το πλάγιον out. Χάπερ. Παναγιώτου, Τιάκο. Μαζί με τον Πάπα. Το πλάγιον out υπέρ της Αγίας Νάπας. Ο Τιάκο, ο οποίος παίζει πιο κοντά στον Βέρα στα τελευταία λεπτά. Έχει έτσι έναν ελεύθερο ρόλο στον κεντρικό διάδρομο. Αριστερά είναι ο Λοΐζου και δεξιά ο Χατζηγιαννακού. Είναι γνωστό ότι η οργάνωση στην αμυντική λειτουργία είναι ένα από τα βασικά όπλα του φετινού Οθέλου.
Αντωνίου. Θεοδωρού. Μπάμπα. Φιλγκέιτ. Από τον Χατζηγιανακού η μπάλα καταλήγει πλέον out. Μάρτσεφ. Χάπερ. Θεοδόρου. Έχασε την μπάλα, την κερδίζει ο Τζούρσουριτς και περνά στον Μέρτακα. Παναγιώτοφ. Τρεις περιμένουν απέναντι. Από το πόδι του Ούλησε δεν απομακρύνθηκε η μπάλα και έφτασε στον Φιλγκέιτ. Πέρασε δύο αντιπάλους ο Φιλγκέιτ στην περιοχή του Οθέλου. Κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου όμως. Απομακρύνουν οι του Οθέλου τώρα με τον Χατζηγιανακού. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Μαρκόσκι. Η Αγία Νάπα ελέγχει τον ρυθμό, την κατοχή της μπάλας στα πρώτα 23 λεπτά, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να γίνει ακόμα επικίνδυνη. Μέρτακας. Από μάκρυνε ο Βασιλείου, κερδίζουν εκ νέου της Αγίας Νάπας. Φιλγκέιτ από την πάσα του Μαρκόσκι. Μπροστά, δυνατή παλιά. Καταλήγει η μπάλα στον Ρόιν. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Μέρτακα. Αντωνίου στον Φιλγκέιτ. Ο Τζούρσουριτς, Παναγιώτου πρώτος στην μπάλα, χάνει το κοντρόλ. Το πλάγιο να ότι πέρσι Αγίας Νάπας. Γίνονται λάθη και από τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Για να δούμε τώρα τον Πάπα. Βλέπετε, δυνατή παλιά, αλλά θα την προλάβει. Ναι, και θα γυρίσει. Ο Βασιλείου έρχεται να κερδίσει. Από την πάσα του Μάρτσεφ πήγε να δημιουργηθεί κατάσταση για την Αγία Νάπα. Οι προϋποθέσεις μέχρι στιγμής δεν έχουν φέρει ευκαιρία. Έχουμε περάσει το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τιάκο με τον Μέρτακα περνάει στον Λοΐζου. Έρχεται ο Αντωνίου να κάνει εξαιρετική άμυνα, να κερδίσει την μπάλα και να τη δώσει στον Πάπα. Αβίαστο λάθος. Πουτσουρίς στην κόντρα μαζί με τον Αντωνίου τη δυνατή. Το πλάγιο νάου υπέρ της Αγίας Νάπας. Να οι προπονητές. Τζούρσουριτς. Φιλγκέιτ. Δεν μπόρεσε ο Παναγιώτοφ. Το πάει ο Νάουτ υπέρ των γηπεδούχων. Φιλγκέιτ. Με τον Παναγιώτου να παραχωρεί το κόρνερ. Ζαχαρίας Θεοδόρου στην εκτέλεση και πάλι. Ο Ρόιν βγαίνει και μαζεύει, ενώ από πίσω ήταν ο Μαρκόσκι και περίμενε. Τιάκο με τον Τζούρσουριτς να τον κλείνει. Και τον Παναγιώτοφ έτσι να πέφτει λίγο άτσαλα πάνω του και να υποπίπτει σε φάουλ. Εδώ ξανά γίνεται το φάουλ ασφαλώς. Εκτελέστηκε κιόλας, κέρδισαν της Αγίας Νάπας. Παναγιώτοφ. Φιλγκέιτ. Πουτσουρίς περιμένει απέναντι ο Ευθυμίου. Ζητά ο Βέρα με πλάτη. Αβίαστο λάθος βλέπετε από τον Ευθυμίου. Χάπερ απέφυγε τον Γκριν. Μπάλα έφτασε στον Μάρτσεφ, πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Παναγιώτου και περνάει πάσα στον Χάπερ στην περιοχή. Ο Γκριν θα τον κλείσει και θα τον αναγκάσει να
κάνει και το λάθος στη συνέχεια. Συμπληρώσαμε 27 λεπτά παιχνιδιού στο 0-0 ζωντανή μετάδοση από τη Sita Vision προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Σας υπενθυμίζω απόψε το μεγάλο ντέρπι των αιωνίων, 7.30 ζωντανά από το Nova Sports 1 στη θέση 211. Ο Χάπερ βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, ο Ρόιν όμως σαν ένας καλός λίπερο με το στήθος πρώτα και με το πόδι στη συνέχεια καθαρίζει την φάση. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, Ανδρέα, βλέποντας τα πρώτα σχεδόν 28 λεπτά, είναι το γεγονός ότι δεν είναι καθόλου παραγωγικός ο Θέλος ό,τι αφορά είτε στο να κρατήσει την πάρα είτε στο να δημιουργήσει, ενώ η Αγία Νάπα βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο, έστω και αν δεν έχει φτιάξει ευκαιρίες ακόμα. Ναι, είναι αλήθεια ότι η Αγία Νάπα είναι αυτή, είναι η ομάδα που έχει την κατοχή. Ψάχνει τις πάσες είτε στον άξονα είτε στα άκρα, είτε με τον Φιλκ και να ανεβαίνει όπως και τώρα με τον Μέρτα κάπου δεξιά. Ο Θέλος δεν έχει ανεβάσει κανέναν από τα μπακ του για να μπορέσουν να δώσουν κάποιες επιθετικές βοήθειες, Παύλο. Έχει περιοριστεί στο να ψάχνει απλά τους τρεις επιθετικογενείς του, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει κάτι καλό. Θα έλεγες ότι είναι σαφώς επηρεασμένος στον χώρο του κέντρου από την απουσία των δύο βασικών χαφ, όπως τους είχες χαρακτηρίσει στο pre-game, του Κμαλάντζε και του Γκριγαλασβίλη. 100%. Με αυτούς τους δύο ο Θέλος είναι προφανώς μια διαφορετική ομάδα, κυρίως στο τομέα της δημιουργίας και της ανάπτυξης. Αυτό το κομμάτι όσον αφορά πολύ περισσότερο τον Γκριγκαλασβίλη. Όταν λείπει ο Γκριγκαλασβίλη, δεδομένα χάνει πολύ μεγάλη χάνει τη δύναμη του ο Θέλος όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι. Αλλά από την άλλη, για την Αγία Νάπα, πέρα από αυτό που έχουμε πει, είναι η ομάδα που ψάχνει της, να βρει τον τρόπο να επιτεθεί και να απειλήσει, υστερεί προς το παρόν στην τελική προσπάθεια. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί ενώ αναπτύσσεται, μπορεί να πει κανείς ορθά, βρίσκει κάποιους καινούς χώρους. Έτσι το είχαμε δει σε 2-3 περιπτώσεις προηγουμένως. Εν τούτης υστερεί στην τελική προσπάθεια. Παναγιώτου, ενώ να σας πω κυρίες και κύριοι ότι στο Αντώνης Παπαδόπουλος η δόξα συνεχίζει και με 10 παίχτες εναντίον της ανόρθωσης, χάνοντας και ένα 0 στο. Και εκεί πρέπει να είναι κοντά στο 30 λεπτό. Νέο πλάγιο υπέρ της Αγίας Νάπας. Πουτζουρίς απέφυγε δύο αντιπάλους, πάει να το κάνει και με τρίτον, όμως ο Αντωνίου τον γκρεμίζει και βλέπει και την κίτρινη κάρτα. Απόφαση έτσι που δεν αρέσει στον πάγκο, ήταν μια, θα έλεγα ότι το γεγονός ότι έβγαινε στην αντεπίθεση ο Θέλος ενδεχομένως να μέτρησε περισσότερο για τον κύριο Αναστασίου. Μια υποσχόμενη επιθετική ενέργεια δηλαδή και όχι για την σκληρότητα του φάουλ. Βέρα. Κράτησε για λίγο μόνο την μπάλα, την κέρδισαν της Αγίας Νάπας. Ο Θέλος τώρα στο προσκήνιο. Με Πουτσουρί, Ουλίσε, χάνουν, κερδίζει ο Μέρτακας. Μαρκόσκι. Πάμπα. Μακρινή πάσα εκεί που είναι μόνο ο Βασιλείου. Η υπεροχή της Αγίας Νάπας καταγράφεται και μέσα από τα θετικά της Sita Vision σε ό,τι αφορά στην κατοχή της μπάλας πάντα. Διότι φάσεις είπαμε δεν υπήρξαν. Ο Βέρα από μακριά κάνει ένα σουτ. Ο Κίτος βγαίνει μπροστά από τον Χατζηγιαννακού χωρίς κανένα πρόβλημα και κερδίζει την μπάλα. Μέσα,
Ακόμα ένα πλάγιο για λογαριασμό των γηπεδούχων. Ναι, Ανδρέα. Εσωτερική αλλαγή από την Αγία Νάπα. Αυτό που είπαμε πριν από το παιχνίδι, δηλαδή ο Ζαχαρέας Θεοδόρου θα μεταφερθεί στον άξονα και θα πάει δεξιά ο Ιβάν Τσούρτσουριτς. Μάλιστα. Βέρα. Φάουλ από τον Φίλγκεϊτ. Εδώ ξανά γίνεται φάουλ από τον Φίλγκεϊτ. Ο Γκριν ετοιμάζεται να το εκτελέσει βλέποντας απέναντι τον Ευθυμίου. Τελικά ο Πάμπα, ο Πουτσουρίς, πέρασε την μπάλα, κέρδισε και την κόντρα. Στον Κίττο κατέληξε η μπάλα. Μπάμπα. Έρχεται ο Παναγιώτοφ πίσω για να πάρει μπάλα και να οργανώσει την ομάδα της Αγίας Νάπας. Βλέπετε ότι ο Τιάκο κινείται δίπλα στον Βέρα. Φίλγκεϊτ με προϋποθέσεις Αγία Νάπα. Θα γίνει το σούτ από Κρούι ο Ρόιν. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή στον αγώνα μέχρι στιγμής, με τον Παναγιώτοφ. Να κάνει αμέσως το σούτ και τον Ρόιν από Κρούι. Ο Παναγιώτου είναι ο παίκτης ο οποίος αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα. Σηκώθηκε, δεν έχει κάτι σοβαρό. Χαμογελά κιόλας. Θεοδόρου. Μαρκόσκι. Βλέπετε ότι γυρίζουν πίσω οι χαφ για να μπορέσουν να πάρουν μπάλα να οργανώσουν. Ο Τζούρσουρις τώρα κάνει το λάθος. Παναγιώτοφ, Φίλγκεϊτ, Μαρκόσκι και ο Πάπα ανάμεσα στα στόπερ. Όταν παίρνουν την μπάλα οι στόπερ ανοίγουν στα πλάγια και έρχεται ο Πάπα και τους πλαισιώνει. Βασιλείου. Πίσω στον Ρόιν η μπάλα. Γκριν. Ουλισέ. Χατζηγιαννακού. Θα κάνει το σούτ από μακριά, είναι άστο. Έχει γίνει ακόμα ένα σούτ από τον Οθέλο, από τον Ευθυμίου, κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις. Στο 19ο λεπτό ήταν εκείνη η φάση. Απουσιάζουν οι ευκαιρίες από αυτό το παιχνίδι, καταθέτουν με δύναμη και πάθος οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Καθαρή διάταξη 4-4-2 από τον Οθέλο. Εδώ και αρκετή ώρα με τον Τιάκο δίπλα από τον Βέρα.
Μίτος διώχνει, κερδίζει ο Χατζηγιανακού. Για να δούμε. Περνάει από τον Μαρκόσκι, μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή, είναι γρήγορος. Για να δούμε, ο Τιάκο δεν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή την προσπάθεια του Οθέλου και η ευκαιρία θα κάνει φτερά. Εκεί που λέγαμε ότι δεν έχει ευκαιρία το παιχνίδι. Μπήκε με προϋποθέσεις ο Χατζηγιανακού, αξιοποιώντας το λάθος του τερματοφύλακα της Αγίας Νάπας. Χωρίς ωστόσο να έχει έτσι ο τέλος για την ομάδα του η φάση. Χάπερ. Πέρασε την πάσα στον Τζούρσουριτς. Δεν θα προλάβει ο Μέρτακας. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Χατζηγιανακού που είναι πολύ πιο γρήγορος από τον Μαρκόσκι. Κατάφερε τον απέφυγε, πήγε να γυρίσει, τα κατάφερε να γυρίσει και προς τα πίσω. Ο Τιάκο εκεί δεν μπόρεσε ανάμεσα σε δύο και ο Κίτος άρπαξε την μπάλα. Μαρκόσκι. Χατζηγιανακού πίσω στον Παναγιώτου. Βέρα. Χατζηγιανακού μπροστά για τον Τιάγκο. Βγαίνει ο Κίτος από την εστία του, καλύπτει την μπάλα. Ναι, Αντρέα. Κάποιες οδηγίες από τον Σάβα Θεοδόρο στους παίχτες του. Καταρχάς, στην προηγούμενη φάση, την ευκαιρία του Οθέλου με τον Χατζηγιανακού έκαναν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που του ζήτησε. Δηλαδή, γύριζαν πίσω την μπάλα, ενώ τους λέει συνεχώς το τελευταίο πεντάλεπτο να προσπαθούν να περάσουν μπροστά την μπάλα και όχι πίσω, όχι πάσες μεταξύ τους οι αμυντικοί. Το δεύτερο που έχει ζητήσει από τον Χάπερ, να ζητάει περισσότερη μπάλα και να αναλάβει και περισσότερες προβολίες. Μάλιστα. Χάπερ, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου μέχρι στιγμή στον αγώνα. Βέρα. Δώρου. Δύο πάνω στον παίκτη τον Βέρα. Ο οποίος έκανε έτσι μια κίνηση που προκάλεσε την αντίδραση του κυρίου Θεοδόρου και κάποιων παιχτών της Αγίας Νάπας. Εδώ Βέρα. Γίνεται ασφαλώς φάουλ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κίνηση στο πέσιμο έχει έτσι μια υποψία. Αντιδρά ο Φίλγκεϊτ λίγο καθυστερημένα. Πρέπει να είναι και λίγο προσεκτικός ο ίδιος ο Βέρα, ο οποίος είναι ο ένας από τους τρεις που έχουν δεχθεί κίτρινη κάρτα. Δεν προλαβαίνει ο Χατζηγιανακού. Φίλγκετ. Παναγιώτου πιο ψηλά από τον Χάπερ. Γκριν. Ο Ούλης είναι. Παίρνει το φάουλ από τον Παναγιώτη. Είδατε το φάουλ, καμία αμφιβολία. Έχουν γυρίσει όλοι οι παίκτες της Αγίας Νάπας. Να το ανοιχτό πλάνο φαίνονται. Και παραταγμένοι στο ύψος της περιοχής. Περιμένουν το χτύπημα από τον Παναγιώτου. Έχουν ανέβει οι στόπερ του Οθέλου. Εκτελεί ο Παναγιώτης Παναγιώτου. Εύκολα για τους παίχτες της Αγίας Νάπας η κατοχή. Στη συνέχεια πάσα από τον Τζούρσουριτς. Πέρασε η μπάλα. Γυρίζει ο Ευθυμίου πίσω στον Ρόιν. Έκανε και τρίπλα ο Ρόιν. Για να δούμε αν θα βγει και πάσα στην αντεπίθεση. Όχι. Σήκωσε και το σημαίακι ο βοηθός καθώς κινήθηκε ο Τιάγκο στην μπάλα. Με 10 συνεχίζει και η ανόρθωση στον αγώνα στον Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Λαΐφης είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα. Υπενθυμίζω ότι και η Δόξα παίζει με 10. Στα τελευταία 3,5 λεπτά ενός μέτριου ποιοτικά παιχνιδιού
χωρίς τις μεγάλες φάσεις, με την Αγία Νάπα τώρα να βγαίνει στην επίθεση και τον Θεοδόρου να αλλάζει πλευρά. Ο Θέλος έχει ανεβάσει κάπως την απόδοσή του στα τελευταία λεπτά. Δημιούργησε έτσι και μια φάση με τον Χατζηγιαννακού που μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή της Αγίας Νάπας. Και γενικά έχει ισοζυγίσει την υπεροχή σε σχέση με το τι είχαμε παρακολουθήσει το πρώτο 30 λεπτό, 35 λεπτό. Στο οποίο η Αγία Νάπα ήταν μεν καλύτερη, όμως δεν δημιούργησε πέρα από ένα σούτ από τον Παναγιώτοφ τις προϋποθέσεις για να σκοράρει. Αυτή είναι μέχρι στιγμής η εικόνα του παιχνιδιού. Ο Τζούρσουριτς κέρδισε με την μπάλα, δεν την πρόλαβε δε. Εκτέλεσε ο Ρόιν. Ο Βέρα κατάφερε να περάσει την μπάλα στον Τιάγκο Ευθυμίου. Από τις λίγες φορές που ανέβηκε ο αριστερός οπισθοφύλακας του Οθέλου, κερδίζει τον πλάγιον άουτ. Ναι, Ανδρέα. Μας απομένουν κάτι λιγότερο από δύο. Κάτι λιγότερο από τρία, με συγχωρείτε. Για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και ο Μέρτακας ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιον άουτ που κέρδισε η Αγία Νάπα. Ευθυμίου στην κεφαλιά. Βέρα δεν μπορεί. Μαρκόσκι περνά πάσα στον Φίλγκεϊτ. Κάνει λάθος, η μπάλα καταλήγει στον Νούλησε. Χατζηγιαννακού. Έκαναν το 1-2. Χατζηγιαννακού προσπαθεί να περάσει την σέντρα, πρόλαβε ο Φίλγκεϊτ. Κράτησε και εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα. Και στη συνέχεια παραχώρησε το πλάγιον άουτ. Γκριν. Μούλησε. Παναγιώτου. Η σέντρα απέναντι είναι καλή. Διώχνει την τελευταία στιγμή ο Μέρτακας. Μπροστά από τον Λοΐζου κερδίζει ο Πουτσουρίς. Χλιαρό το σούτ. Κανένα πρόβλημα για τον Κίτ. Μάρτσεφ, ο οποίος έχει πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης της Αγίας Νάπας εδώ και λίγα λεπτά. Ο Χάπερ είναι στο αριστερό άκρο. Τζούρσουδιτς, περνά στον Χάπερ. Ο οποίος έξυπνα θα κερδίσει το κόρνερ από τον Βασιλείου που του έκλεισε το διάδρομο. Κύριος Μούσκος έδειξε τον χρόνο της καθυστέρησης. Νομίζω ότι μετά την εκτέλεση του κόρνερ θα είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ζαχαρίας Θεοδόρου στην εκτέλεση ακόμενος στημένου. Ζητά κίνηση ο κύριος Θεοδόρου από τους παίκτες του. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Απομακρύνθηκε από τον Ευθυμίου η μπάλα. Πιο μακριά από τον Λοΐζου. Ο Μέρτακας επαναφέρει. Ο Γκριν κερδίζει. Για να δούμε αν θα βγάλει αντεπίθεση ο Θέλος. Τιάκο. Απέναντι είναι ο Βέρα. Ο Τιάκο θα πάρει το φάουλ. Και έχουμε και κίτρινη κάρτα. Στον Τζούρσουριτς. Καμία αμφιβολία. Και για το είδος του φάουλ και για την, για το γεγονός ότι ήταν υποσχόμενη η επίθεση αυτή. Να δούμε τώρα αν θα αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο κύριος, έτσι φαίνεται, ο κύριος Αναστασίου. Καθώς θα συμπληρώσουμε μετά την εκτέλεση 2 λεπτά.
ενώ είχε προσθεθεί ένα. Υπήρξε μια καθυστέρηση στην εκτέλεση του κόρνερ πριν. Θα εκτελεστεί, είναι δεδομένο το φάουλ. Ο Παναγιώτου ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Έχει καλά χτυπήματα ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτου. Τελεί ο Παναγιώτου, περνάει μπάλα πάνω από την εστία. Ήταν τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο. Που βρίσκει τις δύο ομάδες στο 0-0, χωρίς αξιόλογες έτσι, φάσεις, χωρίς τις μεγάλες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Με δύο ομάδες έτσι, που δείχνουν ότι θέλουν οπωσδήποτε τους βαθμούς μέσα από, από το πείσμα, από την προσπάθεια των παιχτών τους και όχι από την δημιουργικότητα τους ή την... την επιθετική παραγωγικότητά τους. Έχουν πολλά να πούν οι προπονητές στο δεύτερο ημίχρονο. Κάποια στιγμή ενδεχομένως και να ρισκάρουν, ειδικά από πλευράς της Αγίας Νάπας, η οποία βρίσκεται σε δυσκολότερη βαθμολογική θέση σε σχέση με τον Οθέλο. Πάμε να δούμε και τα στατιστικά, τα οποία καταδεικνύουν του λόγου του αληθές ό,τι αφορά στις τελικές προσπάθειες. Μόλις μία από πλευράς της Αγίας Νάπας. Ήταν το σούτ του Παναγιώτοφ στο 34ο λεπτό. Δύο τελικές από πλευράς του Οθέλου. Χωρίς να βρει στόχο. Πρέπει μία, παιδιά, πρέπει να είναι τρεις τελικές προσπάθειες, διότι έχουμε και μία απόκρουση από τον... Ναι, όχι, σωστό είναι. Η απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Οθέλου στο σούτ του Παναγιώτοφ. Είναι σωστά τα στατιστικά, δικό μου ήταν το λάθος. Και 58-42 τελικό ποσοστό κατοχής της μπάλας. Η υπεροχή της Αγίας Νάπας, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό του παιχνιδιού, καταγράφεται μέσα από αυτό το στατιστικό. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα έρθουμε να δούμε τις λιγοστές έστω φάσεις που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Και πάλι μαζί σας, αναμένοντας την είσοδο των πρωταγωνιστών εδώ στο Παραλίμνη, στο Τάσος Μάρκου. Μηδέν-μηδέν το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου σε ένα από τα πιο μέτρια πρώτα ημίχρονα των ομάδων. Τουλάχιστον σε αγώνες που αποκόμισαν κέρδος. Σας ενημερώνω ότι η ανόρθωση προηγείται με ένα 0 της Δόξα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρξαν δύο πέναλτι. Ευστόχησε η ανόρθωση με τον Νίσμα, όχι και η Δόξα με τον Λόπο. Ενώ βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις εδώ στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. 2 κόκκινες κάρτες είχαμε επίσης εκεί, Βασκονσέλος και Λαΐφης. 3-0 προηγείται η ΑΕΚ και επιβεβαιώνει την πολύ καλή αγωνιστική της κατάσταση στον αγώνα με τον Εθνικό. Μας το έδειξε άλλωστε εναντίον του Οθέλου, σε ένα παιχνίδι που επίσης παρακολουθήσατε από την CitaVision. Στο κύπελο, με την ευρία νίκη και την εύκολη πρόκριση, η ΑΕΚ στην πιο κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος μπαίνει με όλα της τα όπλα και σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Προμηνύεται πολύ ενδιαφέρουσα η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, αφού αναφερόμαστε σε αυτήν, ενώ εσείς βλέπετε τις καλύτερες στιγμές από το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Τάσος Μάρκου. Έλεγα ότι τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά, τόσο στην μάχη για την Ευρώπη, σε όλα αυτά τα μέτωπα η μάχη προμηνύεται αμφίρροπη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η CitaVision μέχρι τέλους του πρωταθλήματος και του κυπέλου θα είναι μαζί σας για να σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν. Θέλω να υπενθυμίσω και τις καλύτερες τηλεοπτικές επιλογές που έχετε απόψε μέσα από τα κανάλια που προβάλλονται από την CitaVision. Southampton Liverpool στις 6 και 4 από το Plus Sports 2. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων ζωντανά από το Nova Sports 1 στο κανάλι 211. Στις 7:30 επαναλαμβάνω τον ντέρμπι. Φιωρεντίνα Τωρίνο Καπιονάτο στις 10:15 στο CitaVision Sports 1. Και Saint-Étienne Marseille γαλλικό πρωτάθλημα στις 10, Nova Sports 2, θέση 211. Υπενθυμίζω τις μαραθώνιες εκπομπές μας και τις ζωντανές μεταδόσεις Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, Champions League και Europa League. Όσο πλησιάζουμε προς το
προς τον Μάιο. Το ενδιαφέρον θα κορυφώνεται με τις καλύτερες ομάδες του κόσμου και τα μεγαλύτερα αστέρια να περνούν μέσα από τις οθόνες της Cita Vision και να φτάνουν στα σπίτια σας. Τα λένε εκεί μεταξύ τους παίκτες της Αγίας Νάπας, ενώ αναμένουμε και την είσοδο των διαιτητών οι οποίοι έχουν εμφανιστεί, αλλά και των ποδοσφαιριστών του Οθέλου. Υπενθυμίζω ότι στην τελευταία αγωνιστική η Αγία Νάπα θα παίξει εκτός έδρας με την διψασμένη για βαθμούς Νέα Σαλαμίνα. Ενώ ο Οθέλος θα φιλοξενήσει την τουλάχιστον βαθμολογικά αδιάφορη ΑΕΛ, η οποία ωστόσο θα πρέπει να διατηρήσει τη φόρμα της μέσα από τους αγώνες πρωταθλήματος για να διεκδικήσει το μεγάλο της στόχο που είναι το κύπελλο. Ανδρέα, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή στις εντεκάδες των δύο ομάδων, έτσι? Όχι, δεν θα υπάρξει καμία. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε, Ανδρέα, στο δεύτερο ημίχρονο? Ασφαλώς περιμένουμε καλύτερο θέαμα εμείς. Αυτό είναι το βέβαιο. Θα πρέπει οι ομάδες να γίνουν πιο αποτελεσματικές, ή μάλλον για να καταφέρουν να γίνουν πιο αποτελεσματικές, θα πρέπει να βελτιωθούν πάρα πολύ στο κομμάτι της δημιουργίας και της τελικής προσπάθειας. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι τα δύο σημεία που στέρισαν πάρα πολύ. Προσπάθησαν μεν η Αγία Νάπα για μεγαλύτερο διάστημα στο πρώτο μέρος και ο Θέλος κυρίως στο τελευταίο δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο να γίνει πιο επιθετικός. Αλλά μέχρι σε εκεί νομίζω. Δηλαδή δεν είδαμε την ξεκάθαρη μεγάλη ευκαιρία όπως συνηθίζουμε να λέμε με την πραγματική έννοια της λέξεως, το λέξεως ξεκάθαρη ευκαιρία. Έτσι, απλά είχαμε κάποιες προϋποθέσεις, ναι, κάποιες προσπάθειες, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Και αυτές ήταν πολύ λιγοστές, Αντρέα. Ναι, ήταν πολύ λίγες, πολύ λίγες. Θεοδόρου, Μαρκόσκι, βλέπετε την ώρα που παίρνουν οι στόπερ την μπάλα, ο Πάπα έρχεται και τους πλαισιώνει και βρίσκεται και λίγο πιο πίσω τους, ανοίγονται στα πλάγια της Αγίας Νάπας. Και στη συνέχεια όταν η μπάλα ανεβαίνει ψηλά, βγαίνει και πιο ψηλά το καθαρόιμο, αν θέλετε, αμυντικό χαφ της ομάδας. Έτσι, για να κάνουμε και κάποια σχόλια για ορισμένες από τις κινήσεις των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο. Φιλγκέιτ, περιμένει ο Χάπερ. Φιλγκέιτ, δεν θα μπορέσει να περάσει μπροστά, τρέχει ο Μαρκόσκι. Δίνει ύψος την μπάλα, ο Παναγιώτου την ελέγχει και περνά πάσα μπροστά. Η μπάλα έφτασε στον Τιάγκο Ευθυμίου. Κέρδισε ο Λευτέρης ο Μέρτακας και πέρασε στον Παναγιώτοφ με προϋποθέσεις η Αγία Νάπα. Με τον Μέρτακα να περιμένει και να κάνει την σέντρα απέναντι, έγινε κεφαλιά από τον Μάρτσεφ, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Ο Χάπερ είναι στην αριστερή πλευρά, έτσι όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο η Αγία Νάπα συνεχίζει. Θυμίζω ότι ο Χάπερ είχε αρχίσει στην κορυφή. Δεν ήταν λοιπόν τόσο καλή η κεφαλιά, δεν απείλησε τον Ρόιν. Ήταν η πρώτη επιθετική προσπάθεια της Αγίας Νάπας στο δεύτερο ημίχρονο. Παναγιώτου. Λοΐζου. Έρχεται βοήθεια από τον Τιάγκο. Εκεί πάει μπάλα. Ευθυμίου. Είσαι Πουτσουρίς, δεν μπορεί, έρχεται ο Τζούρζουριτς να κερδίσει και να δώσει αμέσως τον Χάπερ, ανοίγεται ο Φιλγκέιτ και πάει μπάλα. Ανεβαίνει και πάει στο ένας εναντίον ενός, ο Παναγιώτου τον σταματά, η μπάλα καταλήγει στον Χάπερ. Ατζιγιαννακού στον Παναγιώτου, Πουτσουρίς, Βέρα. Τιάκο, αναγκάζονται και έρχονται και αυτοί πίσω για να μπορέσουν να πάρουν μπάλα. Ενώ τώρα η Αγία Νάπα με τον Μάρτσεφ να μην μπορεί να περάσει από τον Ουλίσε. Τρέχει ο Μπάμπα και κάνει το φάουλ.
Γρήγορα η παναφορά της μπάλας, κύριε Γιάννη. Βέρα. Λοίζου. Τιάγκο. Λοίζου. Αντωνίου έγινε κάτοχος της μπάλας. Τιάγκο. Χατζηγιανακού. Φάουλ από τον Πάπα. Αποδέχεται την απόφαση του διαιτητή ο Πάπα. Και μάλλον ευχαριστημένος είναι που δεν του βγάζει και κάρτα. Τιάγκο. Έχουν γυρίσει όλοι οι παίχτες για να πας μπροστά. Έχουν ανέβει σχεδόν όλοι του Οθέλου. Μόλις τρεις παίχτες είναι εκτός περιοχής. Τέσσερις μαζί με τον τερματοφύλακα. Τελείω Τιάγκο. Έχουμε κόρνερ. Και πάλι είναι ο Τιάγκο. Συμπληρώσαμε 50 λεπτά παιχνιδιού ζωντανή μετάδοση από την Cita Vision. Προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Ο Θέλος με τον Τιάγκο. Να εκτελεί το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Πέρασε η μπάλα. Ο Βέρας στο ύψος του πέναλτι. Έκανε το σουτ κόντρα η μπάλα σε σώμα αμυνωμένου. Καλή στιγμή για τον Οθέλο. Χάπερ. Παναγιώτοφ. Τον έκλεισε ο Χατζηγιανακού. Ήρθε ο Πάπα να δώσει βοήθειες. Πήγαν να κάνουν το 1-2. Το πλάγιο να ό,τι υπέρ του θέλει. Έλα, έλα. Εδώ η προηγούμενη προσπάθεια με το κόρνερ. Στο ύψος του πέναλτι βλέπετε ο Βέρα κάνει το σουτ. Νομίζω ότι η μπάλα χτύπησε στον Παναγιώτοφ. Βέρα. Έχασε από τον Θεοδόρου. Χατζηγιανακού. Κέρδισε ο Λοΐζου και επικίνδυνα μπαίνει. Για να δούμε θα κάνει τον γκολ. Όχι, στο δοκάρι μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ξεκάθαρη η πρώτη στον αγώνα. Απέναντι από τον τερματοφύλακα ο Λοΐζου. Δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ζεσταίνεται λίγο το κλίμα εδώ στο Τάσος Μάρκου. Είχε προειδοποιήσει ο Θέλος ένα λεπτό πριν με τον Βέρα από το ύψος του πέναλτι. Για να έρθει τώρα ο Λοΐζου να χάσει την ευκαιρία του αγώνα. Βλέπετε φεύγει από κανονική θέση. Μόνος απέναντι από τον τερματοφύλακα βάζει εξωτερικό φάλτσο στην μπάλα η οποία χτυπά ΣΥΡΙΖΑ στην αριστερή δοκό του εξελθόντα Κίττου. Παλιά προς το μέρος του Παναγιώτοφ. Ο Θέλος και πάλι στο προσκήνιο με τον Τιάγκο, ο οποίος έχει νέο ρόλο θα έλεγα στο παιχνίδι, παίζει πιο πίσω πάλι. Συμμετέχει περισσότερο στη δημιουργία του παιχνιδιού. Ο Λοΐζου εδώ δεν προλαβαίνει. Ο δράστης της μεγάλης ευκαιρίας του Οθέλου πριν από ένα λεπτό. Μέρτακας Τζουρσουρίτς, νέο πλάγιο. Είδατε ότι υπήρξε και μια κόντρα για να φτάσει μπάλα στον Λοΐζου. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μάρτσεφ.
Έβαλε το σώμα ο Γκριν και κέρδισε την μπάλα ο Θέλος. Με τον ούλησε στον Γκριν και τώρα στον Βασιλείου η μπάλα. Δεν έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ευθυμίου. Ο Πουτσουρίς είναι ο παίκτης που είναι στο έδαφος. Από την σύγκρουση εδώ με τον Ζαχαρία τον Θεοδόρου. Επιστρέφουν την μπάλα της Αγίας Νάπας, η οποία καταλήγει στον Ρόιν. Βασιλείου, με συγχωρείτε, Ελοΐζου, πήγε να βρει τον Τιάκο. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε αλλαγή από τους προπονητές. Χάπερ έκανε λάθος, κέρδισαν το Θέλου. Είναι εμφανώς βελτιωμένος στο δεύτερο ημίχρονο ο Θέλος. Παναγιώτου. Χατζιανακού. Πέρασε την πάσα στην περιοχή πιο ψηλά από όλους ο Αντωνίου. Ο Πάπα πιο μακριά, ο Φίλγκέιτ. Θα περάσει την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Ουλίσε. Παναγιώτου με χώρο. Θα κάνει το σούτ, είναι άστοχο. Ναι, Ανδρέα, σε ακούμε. Πρώτη κίνηση από την Αγία Νάπα, ο Μιλιάνο Φούσκο θα περάσει στο παιχνίδι και θα πάρει τη θέση του Πάπα. Μάλιστα. Θα δούμε κατά πόσον είναι πολύ πιθανό, εν πάση περιπτώσει, αυτή η κίνηση να είναι μια προσπάθεια από τον Σάββα Θεοδόρου να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, καθώς στο δεύτερο μήχρονο συμφωνώ απόλυτα αυτό που είπε προηγουμένως, ότι ο Θέλος μπήκε πιο δυναμικά, είναι πιο απαιτητικός και βλέπει πολύ περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι σε σχέση με τον πρώτο μήχρονο. Ναι. Επιθετικό φάουλ έχει γίνει, υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό, τον Μάριο τον Δημητριάδη, από τον Παναγιώτοφ. Ετοιμάζουν λοιπόν την πρώτη αλλαγή. Ο Βέρα κάνοντας την κεφαλιά, ο Λοΐζου κινείται πιο πίσω. Ο Κίτος βγαίνει και γίνεται κάτοχος της μπάλας. Βασιλείου. Γκριν. Ψύχρεμα στον Ευθυμίου. Μπάλα κατέληξε στον Γκριν. Αντωνίου. Υπήρξε μια σύγχυση μεταξύ των παιχτών του Θέλου. Κέρδισε ο Τζούρζουρης τώρα. Έδωσε στον Μέρτακα. Βλέπει την κίνηση του Θεοδόρου. Καλύπτει την μπάλα ο Ευθυμίου. Ετοιμάζεται λοιπόν ο Φούσκο, ο οποίος προέρχεται από ένα πρόβλημα τραυματισμού. Θα αντικαταστήσει τον Μπάμπα. Δεν νομίζω, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε, θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Πάντως πάει εκεί μπροστά από τα στόπερ. Δύο θα είναι τα αμυντικά γάφα από ό,τι έχω αντιληφθεί η Ανδρέα. Ενδεχομένως να παίξει δίπλα στον Θεοδόρου. Στον Ζαχαρία τον Θεοδόρου. Θα δούμε. Ενώ ο Τιάκο βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, ανοίγει πολύ την μπάλα και ο Κίτος έχει την ευκαιρία να βγει και να κερδίσει την μπάλα. Φούσκο. Παύλο, ναι. Είναι, θα παίξει ο Φούσκο μαζί με τον Ζαχαρία Θεοδόρου, ναι, ναι. Τουλάχιστον τον αντιλαμβάνομαι στην μεσαία γραμμή. Λίγο πιο μπροστά θα είναι ο Παναγιώτοφ, αριστερά ο Χάπερ, δεξιά και ο Τσούρτσουρης. Ο δεξιά ο Τσούρτσουρης και στην κορυφή ο Μάρτσου. Μάλιστα. Τιάκο, Λοΐζου, Βέρα, Λοΐζου, Τιάκο δεν μπορεί. Άουτι πάλι.
Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση με τον Τιάγκο να χάνει λίγο το κοντρόλ και να δίνει την ευκαιρία στον Κίττο να βγει και να κερδίσει την μπάλα. Χάπερ. Γκριν. Παναγιώτου. Χατζιαννακού. Παναγιώτου χάνει από τον Χάπερ. Το πλάγιο υπέρ της Αγίας Νάβας. Φούσκο. Φιλγκέιτ, Φούσκο. Χάπερ. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Μάρτσεφ. Παραχωρεί ο Βασιλείου το πλάγιον out. Ατομική προσπάθεια και από τον Παναγιώτοφ. Δεν είχε αποτέλεσμα, διώξει ο Ρόιν. Ο Βέρα κατέβασε για τον Τιάγκο. Είναι καλός χειριστής της μπάλας, την κράτησε στην κατοχή του. Έδωσε ξανά στον Βέρα. Έχασε την ισορροπία του μαζί και την μπάλα. Την κέρδισε ο Ζαχαρίας ο Θεοδόρου και έδωσε στον Τζούρσουριτς. Πάσα για τον Μάρτσεφ που κερδίζει το κόρνερ από τον Γκριν. Συμπληρώσαμε 60 λεπτά παιχνιδιού. Ζαχαρίας Θεοδόρου στην εκτέλεση του πλάγιου out. Χέρι από τον Γκριν και έχουμε πέναλτι. Κύριος Αναστασίου έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι. Δεν το πιστεύει ο Γκριν. Χλιαρεί έτσι η διαμαρτυρία, αν ήταν διαμαρτυρία. Για να δούμε εδώ. Ναι, ακουμπά την μπάλα με το χέρι, ανόητο πέναλτι θα έλεγα. Και στείνει την Αγία Νάπα στα 11 βήματα, βλέπετε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στο 61ο έγινε το πέναλτι. Απρόσεκτα σηκώνει το χέρι και παίζει την μπάλα. Και δίνει τη δυνατότητα στον Τζούρσουριτς να σημειώσει το πρώτο γκολ στον αγώνα και να βάλει μπροστά την Αγία Νάπα. Μεγάλη αγωνία εδώ στο Τάσος Μάρκου. Είμαστε στο 62ο λεπτό. Ο Τζούρσουριτς απέναντι από τον Ρόιν. Εκτελεί ο Τζούρσουριτς και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 προηγείται η Αγία Νάπα. Ο Τζούρσουρης πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Είχε σημειώσει δύο εκπληκτικά γκολ εναντίον του Ερμή, όπως θα θυμάστε. Ένας παίκτης που προστέθηκε στο ρόστερ της Αγίας Νάπας τώρα τον Ιανουάριο. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Βλέπετε και πάλι, όπως έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι τώρα στις μεταδόσεις μας, αρκετό κόσμο να μπαίνει και συμπαίκτες και αντιπάλους μέσα στην περιοχή πριν να εκτελεστεί το πέναλτι. Ένα 1-0 λοιπόν. Υπέρ της Αγίας Νάπας και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Οθέλου, ο οποίος ήταν βελτιωμένος στο δεύτερο ημίχρονο και είχε τη μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα με τον Λοΐζου, ο οποίος σημάδευσε το δοκάρι.
ο Τιάκος στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Οθέλο. Επιστρέφει σε αυτόν η μπάλα. Ρόιν. Βγαίνει ο Κίττος και μαζεύει την μπάλα. Έχουν αλλάξει τα συναισθήματα, Ανδρέας, στους δύο πάγκους. Βλέπουμε την εκτέλεση. Την ώρα που χτυπιέται η μπάλα, βλέπετε ότι δεν είναι τόσο έντονο το φαινόμενο όπως σε άλλες περιπτώσεις. Λίγο μέσα είναι ο Χάπερ. Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη μας. Για να μην είμαστε και άδικοι με τον διαιτητή, δηλαδή, διότι έχουμε δει πολύ χειρότερα πράγματα. Εδώ βλέπουμε το φάουλ. Έχει πρόβλημα ο Πουτσουρίς, είναι στο έδαφος. Θέλω να πάμε λίγο στον Ανδρέα, να μας πει τι γίνεται κάτω. Ο Σάνας Θεοδόρο ζητάει ακόμη περισσότερη πίεση από τους ποδοσφαιριστές του, προκειμένου να μην επιτρέψει στον Οθέλο να αντιδράσει άμεσα για να πετύχει την ισοφάριση. Ο Κώστας Ακάς, μετά το γκολ της Αγίας Νάπας, προέτρεψε τους ποδοσφαιριστές του να συνεχίσουν την προσπάθεια προκειμένου να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Δεν έχει κάνει κάποια συγκεκριμένη οδηγία ή να έχει δείξει ένα σημάδι ότι προτίθεται να αλλάξει κάποια πράγματα. Ενδεχομένως αυτό θα το δούμε μέσα σε μερικά λεπτά, εάν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν και την αντίδραση του Οθέλου στον αγώνα. Ο Κουτσουρίς αντιμετωπίζει πρόβλημα προς το παρόν και δυσκολεύεται να σηκωθεί κιόλας. Βλέπετε χωλαίνοντας αποχωρεί, ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό το παιδί. Τιάκο θα παίξει κάθετα με τον Χατζιανακού, ο οποίος πήρε την μπάλα και πέρασε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε την σέντρα, περνά από όλους και από τον Βέρα που ήταν απέναντι από την εστία και ο Θέλος χάνει την ευκαιρία να ισοφαρίσει νωρίς και μάλιστα η Αγία Νάπα βγαίνει και στην αντεπίθεση με τον Θεοδόρου να περνά στον Μέρτακα. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του ο Μέρτακας και πήρε το φάουλ από τον Ευθυμίου. Ο οποίος θα δεχθεί και την κίτρινη κάρτα. Το παίρνει και λίγο, το κερδίζει ο Μέρτακας, μόλις τον ακούμπησε ο Ευθυμίου. Να και ένα ωραίο πλάνο, ένα σκυλάκι που παρακολουθεί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να πω. Έτσι να κάνουμε και λίγη πλάκα. Ο Θεοδόρου έτοιμος για την εκτέλεση, όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Ρόιν. Τελείο Θεοδόρου, έγινε κεφαλιά από τον Αντωνίου. Να, εδώ ο στόπερ της Αγίας Νάπας, του ξέφυγε ψηλά η μπάλα. Βασιλείου. Ο Βέρα κέρδισε την κεφαλιά με φάουλ ωστόσο στον Μέρτακα. Βλέπετε τον εκτοπίζει, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε και την κεφαλιά από τον Αντωνίου στην εκτέλεση του Θεοδόρου νωρίτερα.
Φίλγκεϊτ. Παναγιώτοφ, χάνει εκεί, έχει βγει μπάλα εκτός. Και το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Εδώ είναι η φάση με τον Χατζηγιαννακού νωρίτερα και τον Βέρα να μην μπορείς από τα 3 μέτρα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Μπράβο, Τσαχαρία! Ο Θεοδόρου εδώ κερδίζει το πλάγιο νάουτ. Ετοιμάζουν αλλαγή από τον πάγκο του Οθέλου. Θα μας πει σε λίγο ο Ανδρέας. Παύλο, ναι. Θα βγει από το παιχνίδι Αλοέζου και θα μπει στο παιχνίδι ο Σπρόγκελ. Ορίστε. Για να δούμε τον Χάπερ που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Προφανώς, Ανδρέα, ο Γκριν θα αξιοποιηθεί λίγο πιο μπροστά. Ναι, σε ρόλο αμυντικού μέσου έχει παίξει αρκετές φορές αυτό το ρόλο, αγωνιζόμενο στην ΑΕΚ. Θα πάει πίσω ο Σπρόγκελ και στον άξονα θα μεταφερθεί ο Σερχίνιο Γκριν. Αυτό νομίζω θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί εκεί στην μεσαία γραμμή κατάσταση. Τζούρσουριτς. Παναγιώτοφ στον Χάπερ. Μέρτακας. Χάπερ. Φούσκο. Φίλγκεϊτ. Συρτή πάσα στην περιοχή, κανένα πρόβλημα για τον Ρόιν. 20 λεπτά πριν το τέλος. 1-0 μπροστά η Αγία Νάπα. Με το εύστοχο πέναλτι από τον Τζούρσουριτς. Σε ένα εύκολο, να μου επιτραπεί να πω, πέναλτι που έδωσε ο Γκριν. Απρόσεχτα σήκωσε το χέρι μέσα στην περιοχή σε μια κίνδυνη φάση για την ομάδα του. Πολύ κοντά στην φάση ο κύριος Αναστασίου, ο οποίος κάνει καλό παιχνίδι σήμερα. Υπέδειξε την παράβαση. Άου την μπάλα. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Βγαίνει ο Βασιλείου. Ο Βασιλείου λέω, κάνω λάθος, ο Λοΐζου. Ναι, Ανδρέα. Πάει ο Ουλής σε ρόλο αριστερού μπακ και θα μεταφερθεί ο Ευθυμίου σε ρόλο αριστερού χαβ. Δηλαδή θα ανέβει ο Ευθυμίου για να πάρει τη θέση. Γίνεται ήδη, μόλις ανοίξει το πλάνο θα τους δούμε. Έχουν πάρει τις θέσεις τους, έχεις απόλυτο δίκιο, Ανδρέα. Έτσι λοιπόν προσπαθεί να κάνει πιο επιθετική, πιο δημιουργική την ομάδα του προκειμένου να φτάσει πρωτίστως στην ισοφάριση ο κύριος Σακάς. Σπρόκερ κερδίζει με το καλημέρα την πρώτη κεφαλιά. Ο Φούσκο χάνει την πάλα, ο Χατζηγιαννακού θα πάρει το φάουλ από τον Φίλγκεϊτ. Γιάννη Μπόιαν! Προσέχουμε κλειστά τώρα, Γιάννη! Θα έχουν δύο τώρα, εμείς προσέχουμε! Μπράβο είπα, πόσο μπορώ! Τιάκο. Χάνει την μπάλα ο Τιάκο. Με φάουλ ωστόσο. Εκτελέστηκε στον ίδιο πάει μπάλα. Ουλίσε. Ευθυμίου. Νέο πλάγιο νάουτ για τον Οθέλο. Βασιλείου. Βέρα. Τιάγκο. Κατέβασε την μπάλα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, δεν το βρίσκει. Φούσκο βγάζει την αντεπίδεση στην Αγία Νάπα. Με στηρίγματα αριστερά τον Παναγιώτοφ, ξανά ο Φούσκο. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο κύριος Αναστασίου. Τζούσουρης περιμένει. Παναγιώτοφ παίρνει το φάουλ, πήρε την προσπάθεια μόνος του. Ανάμεσα στους δύο παίκτες του Οθέλου. Κρέμα.
θα πρέπει να σφυρίξει ο κύριος Αναστασίου για να γίνει η εκτέλεση του φάουλ από τον Θεοδόρου. Για να ευθυδιάσει τον Ρόιν, όμως η μπάλα έφυγε ψηλά έξω. Τιάγκο Βέρα, ξανά στον Τιάγκο, τώρα μπαίνει ο Βέρα στην περιοχή. Θα κερδίσει το κόρνερ. Εκτέλεσε ο Τιάγκο. Ναι, Ανδρέα. Το λεκ. Ο Σάββας Θεοδόρου θα αποτελέσει ο νεαρός Κροάτης στην δεύτερη του αλλαγή. Ένας παίκτης που έκανε την επίσημη πρώτη του με την ΑΕΛ, νομίζω, ήταν την περασμένη αγωνιστική. Σε ένα παιχνίδι που έχασε καθαρά η Αγία Νάμπα, όμως έχω την εντύπωση ότι άφησε καλές εντυπώσεις. Ένας νεαρός σε ηλικία, ο Κροάτης, ο Άντολεκ. Καλός χειριστής της μπάλας μου φάνηκε, με τα λίγα που είδαμε στο πρώτο μάτς που έπαιξε. 4-0 προηγείται η ΑΕΚ του Εθνικού. Έχει καθαρίσει εδώ και αρκετή ώρα, όπως είπαμε, το μάτς εκεί. Η Ανόρθωση εξακολουθεί να προηγείται με 1-0 της Δόξα στα άλλα δύο παιχνίδια. Πέφτει σε λίγο η αυλαία της 21ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Ευθυμίου δεν μπορεί. Και γενικότερα ο Θέλος δείχνει αδυναμία στο να αντιδράσει. Στο απρόσμενο, αν θέλετε, γκολ της Αγίας Νάμπας. Σε μια στιγμή στην οποία φαινόταν στον αγώνα ότι την υπεροχή και ο Θέλος είχε χάσει την καλύτερη του ευκαιρία λίγα λεπτά πριν, με το δοκάρι από τον Λοΐζου. Αργά αργά ο Μέρτα Κασπά για την εκτέλεση του πλαγιού out. Μάρτσεφ κάνει φάουλ. Θα το εκτελέσει ο Ρόιν. Ανεβαίνουν οι αμυντικοί. Μαρκόσκι παραχωρεί το πλάγιο Νάους. Τιάγκο. Γκριν. Χατζηγιαννακού, Παναγιώτου με τον Χάπερ, τον απέφυγε με το αριστερό η σέντρα στην περιοχή. Απομακρύνει ο Μέρτακας χωρίς κανένα πρόβλημα, κερδίζει ο Πουτζουρίς. Ανεβαίνει ο Ουλίση, κερδίζει ο Ευθυμίου. Η σέντρα είναι καλή στην περιοχή. Έφτασε πάνω στο δεύτερο δοκάρι, στον Παναγιώτου τώρα. Υπάρχει φάουλ από την πάσα του Χατζηγιαννακού. Και κίτρινη κάρτα στον Φίλγκεϊτ. Μου φαίνεται ότι ο Χάπερ κάνει το μαρκάρισμα και παίρνει την μπάλα. Θέλει λίγο περισσότερη μελέτη η φάση. Ο Φίλγκεϊτ, εν πάση περιπτώσει, τιμωρείται και χάνει και τον επόμενο αγώνα της ομάδας του. Συμπληρώνει 6 κίτρινες κάρτες. Ο Βασιλείου ετοιμάζεται για την εκτέλεση του φάουλ.
Είναι και ο Τιάκο κοντά στην μπάλα. Δόθηκαν οι οδηγίες στο τείχος από τον κύριο Αναστασίου. Θα μετρήσει για να στήσει το τείχος και στη σωστή απόσταση. Έχει βγάλει και το σπρέι. Αυτή η καθυστέρηση έτσι προκαλεί λίγη αναστάτωση, όμως η φάση θα πρέπει να εξελιχθεί με βάση τους κανόνες. Παίρνει φόρα ο Βασιλείου, εκτελεί πάνω στο τείχος. Ουλίσε, Σπρόγκελ. Βγαίνουν τις Αγίας Νάπας εκτός και βγαίνουν και με προϋποθέσεις την αντεπίθεση. Όμως ο Σπρόγκελ θα προλάβει να γυρίσει την μπάλα πίσω. Ο Ρόιν προσπαθεί να την επαναφέρει, ψάχνοντας τον Χατζηγιανακού. Πιο ψηλά ο Φιλγκέιτ. Γκριν. Βασιλείου. Μακρινή πάσα, κερδίζει ο Φιλγκέιτ. Ο Γκριν θα βρει τον Χατζηγιανακού. Ήρθε βοήθεια από τον Παναγιώτου. Έκανε την παλιά. Ο Τζούρσουριτς από μακρινή. Στον Παναγιώτου χτυπάει μπάλα και καταλήγει πλάι on out. Πολύτιμα δευτερόλεπτα για την Αγία Νάπα, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Βλέπετε τον κύριο Σακά, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. Φούσκο, Χάπερ, Φιλγκέιτ, πλάι on out υπέρ του Θέλου. Βγήκε και πάλι μπάλα. Τζούρσουριτς. Φάουλ από τον Ουλίσε. Αχρίαστο φάουλ με το δεξί χέρι γίνεται. Βλέπετε. Τώρα θα μου πείτε ήταν ικανό να το ανατρέψει. Θα ρωτήσω κι εγώ γιατί το βάζει το χέρι του. Ναι, Ανδρέας, ακούμε. Ο Σασακά θα περάσει το παιχνίδι ο Σάση στη θέση του Ευθυμίου. Βασιλείου αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Η Αγία Νάπα δείχνει να διαχειρίζεται καλά μέχρι στιγμής το προβάδισμά της, υπό την έννοια ότι δεν έχει κινδυνεύσει αν εξαιρέσει κανείς εκείνη τη φάση με την παράλληλη πάσα μπροστά στην εστία και την αδυναμία του Βέρα να σπρώξει προς τα δίχτυα την μπάλα. Βέρα ο οποίος κάνει φάουλ εδώ. Και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Είναι ο πρώτος παίχτης που έχει κυτρινιστεί στον σημερινό αγώνα. Εκτέλεσε ο Θεοδόρου. Βγαίνει ο Ρόιν και κερδίζει την μπάλα. Επιστρέφει ο Μέρτακας. Ακόμα 7 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε χρόνο καθυστέρησης. Πάντα 1-0 μπροστά η Αγία Νάπα με τον Οθέλο ζωντανή μετάδοση από την Vita Vision, προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Σε ένα παιχνίδι σαφώς καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονό του από ότι στο πρώτο, το οποίο ήταν σαν να μην έγινε ποτέ. Ρόιν. Ναι, ναι. Τον Κώστα Σακά τελικά δεν θα βγάλει τον Ευθυμίου, θα βγει ο Παναγιώτου.
Μάλιστα. Τζούρζουριτς. Απέφυγε τον Γκριν. Απέφυγε και τον Ουλίσε, όχι όμως τον Βασιλείου. Γκριν χάνει την μπάλα, την κερδίζει ο Πουτσουρίς. Δίνει στον Χατζηγιανακού. Απέφυγε τον Φιλγκέιτ, το οποίο κάνει φάουλ. Ναι. Αυτή την αλλαγή θα έχουμε και πάλι εσωτερικές αλλαγές από την πλευρά του Θέλου. Πάει, να, τώρα που αυτό γίνεται, πάει ο Ουλίσε, θα αγωνιστεί ρόλο δεξιού μπακ, τρίτη θέση σήμερα για τον Ουλίσε. Ένα λεπτό, γιατί έχει βγάλει μια κίτρινη κάρτα και προσπαθώ να δω σε ποιον θα την δείξει, στον Χάπερ. Το Χάπερ είναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έχω αντιληφθεί γιατί έχει δείξει κάρτα στον Χάπερ. Κάτι του είπε Ανδρέα, δεν γνωρίζω. Ενδεχομένως. Διότι στην φάση νομίζω ήταν ο Φίλγκεϊτ προηγουμένως. Πάντως βλέπουμε ότι ο Ουλίσε θα παίξει ως δεξιός μπακ. Τρίτη θέση σήμερα για τον Ουλίσε. Αριστερά θα επιστρέψει ο Ευθυμίου και θα παίξει μπροστά ο Σάση. Ο Ουλίσε εδώ από δεξιά θα κάνει την παλιά, θα κερδίσουν την πάλα με τον Θεοδόρου ή της Αγίας Νάπας, ο οποίος θα παραχωρήσει και το πλάγιον out. Απαντά αμέσως με αλλαγή ο κύριος Θεοδόρου. Χατζηγιανακού θα κερδίσει το κόρνερ. Ίστατη προσπάθεια του Οθέλου να φτάσει στην ισοφάριση, βάζοντας περισσότερη πίεση. Ναι, Ανδρέα. Θα αποχωρήσει για να πει ο Άντολεκ. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Βγαίνει ο Κίτος με τη δεξιά του γροθιά. Απομακρύνει την μπάλα. Επαναφέρει ο Πουτσουρίς, βρίσκοντας τον Βασιλείου. Δεν μπόρεσε να γυρίσει την σέντρα. Απομάκρυνε ο Μέρτακας. Και βγαίνει στην αντεπίθεση ο Παναγιώτοφ, κλεισμένος από τον Ευθυμίου τελικά. Ο Βασιλείου, από τη στιγμή που βγάζει τόσους πολλούς παίχτες ο Θέλος, είναι λογικό στις αντεπιθέσεις να έχει πρόβλημα με την Αγία Νάπα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν βγει κόντρα επιθέσεις μέχρι στιγμής. Ο Άντολεκ ετοιμάζεται να μπει στον αγώνα. Να και οι φίλοι της Αγίας Νάπας, τους είδατε, είναι σαφώς περισσότεροι σε σχέση με αυτό που δείξαμε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα. Ακόμα τέσσερα, λιγότερο από τέσσερα λεπτά, χωρίς να υπολογίζουμε χρόνο καθυστέρησης. Ο Ρόιν θα εκτελέσει όλοι οι παίκτες σχεδόν των δύο ομάδων μέσα και έξω από την περιοχή του Κίτου. Η κεφαλιά από τον Μαρκόσκι. Απομακρύνθηκε η μπάλα από τον Θεοδόρου. Χάπερ βγάζει την μπάλα εκτός. Υπάρχει παίκτης που είναι στο έδαφος. Ο Θεοδόρου είναι. Έπιασε το, το κρατά το αριστερό του πόδι. Απογοητευμένος ο κύριος Σακάς. Ο Θεοδόρου λοιπόν δέχεται τις περιποιήσεις. Απέναντι το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από παγερό. Θυμίζω ότι ο Θέλος είχε κερδίσει τον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων στον πρώτο γύρο με 2-1. Με τα δύο γκολ του Τιάκο τότε και τον Κολοκούδια να σκοράρει για λογαριασμό της Αγίας Νάπας. Ο Θεοδόρου σηκώθηκε, όπου να είναι θα επανέλθει στο γήπεδο. Πουτσουρίς περιμένει ο Βασιλείου. Εκεί πάει μπάλα, βγαίνει να τον κλείσει ο Τζούρζουριτς. Ανέβηκαν πολλοί παίκτες του Οθέλου και ο αρχηγός επιχειρεί μακρινή πάσα μέσα στην περιοχή. Πέρασε η μπάλα και έφτασε στον Ουλίσε. Βέρα. Γκριν. Με τον Χατζηγιανακού. Να γυρίζει. Και να κερδίζει κόρνερ. Ζητά κάτι περισσότερο.
Βλέπετε την αντίδραση του Χατζηγιανακού. Πολύ μακριά από εμάς η φάση. Θα το δούμε αν υπάρχει στο κοντινό. Δεν νομίζω να υπάρχει πέναλτι. Εκτελέστηκε. Το κόρνερ αφήνει ο Κίττος την μπάλα να περάσει έξω. Και ο λόγος είναι απλός, γιατί ήταν σε φυσική θέση και τα δύο χέρια νομίζω του Phil Gate. Άσε που η μπάλα φαίνεται να χτυπά στο σώμα. Χάπερ. Αντολέκ. Το πλάγιο είναι υπέρ των φιλοξενουμένων. Μπήκαμε στον 90 λεπτό. Ο Ανδρέας θα μας πει σε λίγο τον χρόνο καθυστέρησης που προτίθεται να προσθέσει ο κύριος Αναστασίου. Παύλο. Ναι, Ανδρέα. 4 λεπτά. Μάλιστα. Θεοδόρου με προϋποθέσεις. Τον σταμάτησε ο Βασιλείου. Έγινε φάουλ στο μεταξύ. 4 λεπτά άρχισαν να μετρούν από τώρα. 4 δραματικά λεπτά μέχρι το τέλος. Πολύ σημαντικά και για την εξέλιξη του πρωταθλήματος ό,τι αφορά στην επικίνδυνη ζώνη. Ακόμα πιο σημαντικά για τις δύο ομάδες και ειδικά για την Αγία Νάπα. Έξω. Βγαίνει ο Κίττος και καθαρίζει την φάση. Και έλεγα για την Αγία Νάπα, η οποία είναι στην ουρά της βαθμολογίας με 12 βαθμούς. Κερδίζοντας σήμερα, φτάνει τον Οθέλο και με το υπάρχον αποτέλεσμα τον προσπερνά στην βαθμολογία. Σας είπα πριν ότι σκόραρε στην έδρα του Οθέλου στο 2-1 που έχασε. Και με αυτό το αποτέλεσμα, αν και εφόσον κερδίσει η Αγία Νάπα, θα προσπεράσει και την δόξα εφόσον αυτή χάσει από την ανόρθωση. Όταν θα έχουμε τελικό αποτέλεσμα, θα το πούμε και από εκεί. Μέρτακας γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κίττο. Έπεσε ο Βέρα, αλλά δεν είχε φάουλ εκεί. Αντρέα! Αντρέα! Σπρόκελ. Ο Άντολεκ προσπαθεί. Κερδίζουν οι του Οθέλου. Ο Ρόιν ο Ούλησε. Ο Πουτσουρίς. Μακρινή πάσα με στόχο τον Βέρα. Πρώτος ο Μέρτακα στην μπάλα. Η οποία καταλήγει στον Ευθυμίου. Περιμένει ο Τιάγκο. Η ΑΕΚ πετυχαίνει πέμπτο γκολ. 5-0 προηγείται του Εθνικού. Το πλάγιο νάουτ υπέρ της Αγίας Νάπας. Ακόμα 2 λεπτά για το τέλος. Αργά αργά ο Μέρτακας. Εκτελεί το πλάγιο νάουτ. Γκριν. Κερδίζει το φάουλ. Ναι, Ανδρέα. Αγιανάπα, Νεκτάρος Γιορτζής, θα περάσει θέση του Κούρτσουριτς. Ο Βασιλείου εκτελεί. Μπάλα φτάνει στην περιοχή. Ο Γκριν έχει τελειώσει το παιχνίδι της ανόρθωσης με την δόξα. 1-0 τελικό αποτέλεσμα εκεί. Ο Χάπερ κερδίζει. Και τρεις παίκτες της Αγίας Νάπας φεύγουν στην κόντρα. 3-3. Για να δούμε τον Καναδό. Περιμένει και υποδέχεται την μπάλα ο Παναγιώτοφ, ο Τζούρζουριτς. Για να δούμε, θα πετύχει το δεύτερο του γκολ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας και έρχεται ο Χάπερ στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για να τελειώσει το μάτς. Η πιο ξεκάθαρη ευκαιρία της Αγίας Νάπας στον αγώνα εκδηλώνεται στο 94ο λεπτό με το δοκάρι του Χάπερ. Διπλή ήταν η φάση. Εδώ ξανά η παλιά. Ο Παναγιώτοφ θα δώσει στον Τζούζουρι στα πλασάρι. Ακουμπά την μπάλα ο Ρόιν. Σε κενή εστία ο Χάπερ δεν μπορεί να την στείλει στα δίκτυα. Σημαδεύει το δοκάρι. Σε ακούμε, Ανδρέα.
Θα το ήθελε αυτό το γκολ η Αγία Νάβα, γιατί αν είχε σκοράρει θα είχε το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Το έχει το πλεονέκτημα, Ανδρέα, γιατί έτσι κι αλλιώς έχεις δίκιο, ναι, έχει σκοράρει εκτός έδρας. Ναι, έχεις εκτός έδρας. Ναι, ναι, το έχει το πλεονέκτημα. Σωστό. Θα τελείωνε το μάτς πριν σφυρίξει ο διαιτητής. Ναι, πριν σφυρίξει ο διαιτητής για τελευταία φορά. Έγινε και η αλλαγή, εκτελέστηκε και το κόρνερ. Η μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου, δεν έχει βγει. Πολύτιμα δευτερόλεπτα περνούν για την Αγία Νάπα. Και το πλάγιο ναούτ υπέρ του Οθέλου. Εκτελέστηκε. Ο Τιάκο τον προλαβαίνει εκεί ο νεοεισελθόν Γιωργής. Έχουμε εκεί κάποια νευράκια. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Πολύ ένταση. Επαναλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει ούτε καν η αφορμή. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Α, ένα χτύπημα από τον Τιάκο. Δεν ξέρω αν το έχει δει ο Αναστασίου. Είναι χτύπημα για κόκκινη κάρτα αυτό. Και βέβαια δέχεται την κόκκινη. Σωστός ο Αναστασίου και σε αυτή την φάση. Ο Τιάκο ενήργησε αντιεπαγγελματικά, χτυπώντας ένα συνάδελφό του από πίσω και τιμωρείται σωστά από τον διαιτητή με κόκκινη κάρτα. Ναι, Ανδρέα. Η εξέλιξη είναι χειρότερη δυνατή για τον Οθέλο, όχι απλά για το σημερινό παιχνίδι, αλλά και τα επόμενα παιχνίδια, γιατί χάνει ένα από τους ποιοτικότερους του ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Γι' αυτό υπήρξε η αντίδραση από τους παίκτες της Αγίας Νάπας και στη συνέχεια από του Οθέλου. Επαναλαμβάνω ωστόσο και γι' αυτό ήταν υπερβολική. Ο Τιάκο θα πληρώσει το λάθος που έκανε και θα κατευθυνθεί κατευθείαν στα αποητήρια. Ενώ η Αγία Νάπα έχει κερδίσει το φάουλ. Τελικό αποτέλεσμα και στο Γασιζή, η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Εθνικού. Όλα βολικά για την Αγία Νάπα εξελίσσονται σήμερα. Όλες οι ομάδες που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη πλην της Αγίας Νάπας χάνουν. Σήμερα και χθες. Διότι είναι κοινές αλαμίνα στην ζώνη, εκεί την επικίνδυνη, δέχεται κίτρινη κάρτα και ο Κίτος. Έτοιμος ο Μέρτακας, εκτελεί. Τέλος παιχνιδιού, η Αγία Νάπα κερδίζει τον Οθέλο. Τον πιάνει στην βαθμολογία και τον περνάει, γιατί είχε σκοράρει στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στους 15 βαθμούς η Αγία Νάπα προσπερνά και την δόξα. Η πιο σημαντική νίκη της στο πρωτάθλημα, δηλώνει ζωντανή στο κυνήγι της παραμονής και προσδίδει, αν θέλετε, και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην μάχη που θα δώσουν οι ομάδες στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος για να αποφύγουν τις δύο θέσεις που θα οδηγήσουν στη δεύτερη κατηγορία. Σε ένα παιχνίδι γεμάτο πάθος, γεμάτο δύναμη, στο οποίο η Αγία Νάπα αξιοποίησε ένα λάθος του Γκριν, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία να στηθεί μπάλα στα 11 βήματα και από το πέναλτι ο Τζούρζουριτς πέτυχε το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ήταν το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Ο Θέλος, ο οποίος έβγαλε έτσι ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με αγώνες Τετάρτη Κυριακή. Τετάρτη Κυριακή συμμετείχε και στο κύπελο. Εδώ είναι το χέρι. Σφύριξε αμέσως ο κύριος Αναστασίου την εσχάτη των ποινών. Η εκτέλεση και το πέναλτι. Έτσι λοιπόν γράφεται ο επίλογος μιας πάρα πολύ σημαντικής νίκης της Αγίας Νάπας στο πρωτάθλημα. Με τις φωνές των πρωταγωνιστών και το θερμό χειροκρότημα από την εξέδρα και τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Βεντούρη να περιμένει τους πρωταγωνιστές για το ρεπορτάζ. Εύχαρις λοιπόν αποχωρούν. Thank you.
Ανδρέα, μόλις είσαι έτοιμος. Θα έρθουμε κοντά σου. Έλα, κάνε μας μια δήλωση. Σε ακούμε, Ανδρέα. Λοιπόν, Παύλο, έχω μαζί μου από πλευρά σου θέλω τον Νίκο Ευθυμίου. Νίκο, δεν τα καταφέρατε σήμερα. Χάσατε. Τι πιστεύεις ότι, έφταξε και δεν καταφέρατε να πάρετε το αποτέλεσμα που θα θέλατε στο παιχνίδι? Εντάξει, ήρθαμε εδώ. Ξέραμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με ένα πολύ καλό αντίπαλο. Εντάξει, δεν μας έκαναν το κάτι ιδιαίτερο. Από ένα πέναλτι δεχτήκαμε τον γκολ. Δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε και χάσαμε το παιχνίδι. Είχατε και εσείς τις ευκαιρίες και την ευκαιρία εκεί στο δοκάρι με τον Γιώργο Λοΐζου, όταν μάλιστα το παιχνίδι ήταν στο 0-0. Θεωρείς ότι εκείνη η φάση ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του παιχνιδιού? Σίγουρα. Όταν βρίσκεις πολλές ευκαιρίες και δεν τις κάνεις γκολ, η μπάλα τιμωρεί. Αυτό το πάθαμε εμείς σήμερα. Κάτι για την συνέχεια για τον Οθέλο? Να μείνουμε προσγειωμένοι, θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Σκληρή δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά. Και θέλουμε τον κόσμο μαζί μας για να καταφέρουμε αυτό που όλοι θέλουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Οθέλο. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ. Ναι. Έχω μαζί μου τον Ζαχαρία Θεοδόρου από την πλευρά της Αγίας Νάπας. Ζαχαρία, σήμερα ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη για την Αγία Νάπα. Ήταν ένα παιχνίδι κλειδί για την συνέχεια, θα το χαρακτήριζα. Ήταν ένας τελικός για μας. Το ξέραμε από την αρχή της εβδομάδας. Δουλέψα για αυτό το παιχνίδι πολύ σκληρά και πήραμε αυτό που πρέπει να πάρουμε, την νίκη. Ένα παιχνίδι που είχε πολλή ένταση, δεν έφτασε σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης. Φυσικά ήταν καλύτερο το δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο. Ήταν σημαντική εκεί η φάση του πέναλτι. Στη συνέχεια καταφέρατε να διαχειριστείτε σωστά το προβάδισμα που είχατε αποκτήσει. Εντάξει, πιστεύω και οι δύο ομάδες θέλανε την νίκη, γι' αυτό υπήρχε τόση πολλή ένταση. Εντάξει, λογικά είναι ένα παιχνίδι, θα υπάρχουν λίγο εντάσεις. Για την συνέχεια τώρα, ισοβαθμείτε με τον Οθέλο, είστε πιο πάνω στη βαθμολογία λόγω, αφού υπερτερείτε στην ισοβαθμία λόγω του εκτός έδρας γκολ. Φυσικά αυτό δεν έχει καμία σημασία επί του παρόντος. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια, είναι και τα play-off στη συνέχεια. Πώς τα βλέπετε? Σωστά, υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα, δεν τέλειωσε τίποτα. Θα δουλέψουμε σκληρά και για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον Ζαχαρία Θεοδόρου. Να μείνουμε εδώ, καθώς είναι μαζί μας και πάλι ο εκπρόσωπος τύπου της Αγίας Νάπας, ο Παντελής Νούρου. Παντελή, είπαμε και πριν από το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι για την Αγία Νάπα. Πετύχατε το στόχο σας, πήρατε τους 3 βαθμούς και προφανώς βλέπετε με πιο αισιόδοξο φαγό τη συνέχεια. Ναι, σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη σημερινή μας νίκη. Επιτέλους, κάναμε νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι στα μέτρα μας. Νομίζω οι 3 βαθμοί θα μας δώσουν πολύ ψυχολογία για τη συνέχεια. Βλέπουμε το μέλλον σίγουρα πολύ καλύτερα τώρα. Ισοβαθμούμε τον Οθέλο. Δεν ξέρω τι κάνει η δόξα. Έχασε, μάλιστα. Είστε μοναδική ομάδα στο κάτω διάσμα που έχει κερδίσει. Είστε κερδισμένοι της αγωνιστικής, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το κάτω διάσμα. Ναι, αυτό μας ευχαριστεί. Θα μας δώσει η όθηση για τη συνέχεια να πανηγυρίσουμε σήμερα. Ακολουθεί δύσκολο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, το οποίο θα πάμε εκεί να διεκδικήσουμε βαθμό ή βαθμούς, ώστε να δούμε τη συνέχεια πολύ καλύτερα. Είστε όλοι μαζί εκεί κοντά πλέον. Οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Τι περιμένετε στα play-off? Πού πιστεύεις ότι σιγά-σιγά θα αρχίσει να κρίνεται η κατάσταση, να ξεκαθαρίζει το σκηνικό? Νομίζω τώρα παίζει ρόλο το μέταλλο των ποδοσφαιριστών της κάθε ομάδας. Κάθε ομάδα η οποία είναι στο κάτω διάστημα, νομίζω πρέπει να δείξει χαρακτήρα και να παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο το οποίο μπορεί, ώστε να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία. Ελπίζουμε εμείς να το κάνουμε αυτό καλύτερα από όλους, ώστε μέχρι με το τέλος της περίοδου να είμαστε εμείς εκείνοι που θα μείνουμε κατηγορία. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Παύλο. Έχουμε και ρεπορτάζ από πλευράς Οθέλου. Είναι εκεί κοντά σου ο εκπρόσωπος τύπου του Οθέλου? Θα τον έχουμε μαζί μας. Πάμε να δούμε τα στατιστικά. Ωραία, να δούμε τα στατιστικά και ελπίζω να τον έχεις κοντά σου, γιατί θα πάμε σε διαφήμιση αμέσως μετά. Ανδρέα, να ακούσουμε και από αυτόν την άποψή του. Παύλο, τον έχω μαζί μου. Ωραία, θα επανέλθω στα στατιστικά. Σας ακούμε, Ανδρέα. Ωραία. Λοιπόν, Νικόλα, δεν καταφέρατε να πετύχετε το στόχο σας. Ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον Οθέλο? Ιδιαίτερα με τον τρόπο που ήρθε, μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Έχω την εντύπωση ότι, καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην Αγία Νάπα, αλλά έχω την εντύπωση ότι σήμερα αδικήσαμε τους εαυτούς μας, μας αδικεί το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι σε κάποια τελειώματα και νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Ήταν η ομάδα μας που είχε τις καλύτερες ευκαιρίες στο παιχνίδι, τις πιο ξεκάθαρες.
Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Άμα δεν τελειώνει σε κάποιες φάσεις, έρχεται και σε τιμωρεί η μπάλα στη συνέχεια. Έως τον γκολ προήλθε από πέναλτι δικό μας λάθος. Υπάρχει ακόμα δρόμος, θα πρέπει να ανασυνταχθούμε, να σκεφτούμε σοβαρά, να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα και να τα δώσουμε όλα στη συνέχεια. Σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας σήμερα. Ποντάρετε πολλά και στην επιστροφή των δύο Γεωργιανών στη συνέχεια. Χρειάζεστε βαθμούς. Έχετε αποκομίσει πολύ καλές εντυπώσεις, κερδίσει εντυπώσεις αρκετά παιχνίδια, αλλά χρειάζονται και βαθμοί. Επιστρέφουν δύο λογικά στο επόμενο παιχνίδι. Χάνεται όμως τον Τιάγκο, ο οποίος δέχτηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Είναι γεγονός. Τι να πούμε, ελπίζω ότι θα ανακάμψει η ομάδα. Πρέπει να ανακάμψει προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας. Θα επιστρέψουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Από εκεί και πέρα, σκληρή δουλειά. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Θέλω. Παύλο. Πληρέστατο το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ και εγώ εσένα, Ανδρέα. Και πάμε αμέσως να δούμε τα στατιστικά για να πάμε σε διάλειμμα και να πορευτούμε προς την συνέντευξη τύπου. Βλέπουμε λοιπόν τα στατιστικά. 6 τελικές προσπάθειες για ένα πατρί στον στόχο. 5 όλες άστοχες από πλευρά στο Θέλου. 9-19 τα φάουλ. 2 αποκρούσεις ο Ρόιν. 6-2 οι κίτρινες κάρτες, μια κόκκινη για τον Τιάγκο. 54-46 τελικό ποσοστό κατοχής της μπάλας. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διάλειμμα, επανερχόμαστε με τις δηλώσεις των προπονητών.